Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είμαστε για ακόμη μια εκπομπή εδώ σήμερα, Δευτέρα. Ο Πέτρος λείπει γιατί είναι σε άδεια προγραμματισμένη από πριν. Την Τετάρτη θα τον έχουμε μαζί μας. Και εμάς μας έλειψε, όχι μόνο εσάς. Του στέλνουμε τα φιλιά μας εκεί που είναι, να περάσει καλά, να είναι ξεκούραστος. Λοιπόν, σήμερα κάνουμε ένα θέμα το οποίο δεν είναι επανάληψη προηγούμενων θεμάτων που έχουμε κάνει, αλλά είναι μια άλλη οπτική. Θα σας διαβάσω εδώ μια επιστολή και θα σας δείξω και τον καλεσμένο μου που κάθεται δίπλα μου. Τα τηλέφωνα μας, για όσους θέλετε να πάρετε τηλέφωνο και μας αρέσει που παίρνετε τηλέφωνο και συμμετέχετε και γίνετε και δική σας εκπομπή με έναν πιο διαδραστικό τρόπο, είναι 22580888, είναι το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να πάρετε για να κάνετε τηλεφωνική παρέμβαση, να πείτε την άποψή σας, να κάνετε μια ερώτηση, μια τοποθέτηση. Και το κινητό τηλέφωνο για μηνύματα την ώρα της εκπομπής είναι 99234056. Επίσης στη σελίδα μας στο Facebook που είναι ο τίτλος της εκπομπής με ελληνικούς χαρακτήρες, τα μηνύματα που στέλνετε στη σελίδα κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβάζω εγώ. Λοιπόν, θα σας διαβάσω τώρα μια επιστολή που ήρθε πριν 2 εβδομάδες, για να καταλάβετε ποιο θέμα έχουμε σήμερα. Αγαπητή κυρία Θέκλα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Καταπιάνεστε με πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Σας άκουσα σήμερα που μιλούσατε για το θάνατο του γονιού ενός εφήβου. Αυτή η επιστολή ήρθε μετά την ίδια μέρα που είχαμε το θάνατο Δρακόπουλου, που μιλούσατε για την εμπειρία του που έχασε τον πατέρα του σε νεαρή ηλικία. Είδα ότι επεκταθήκατε και στο γενικότερο θέμα του θανάτου, για το οποίο μιλήσατε, όπως είπατε, και τη Μεγάλη Παρασκευή. Στην παρέμβαση ενός ακροατή που έθιξε το θέμα από τη σκοπιά της χριστιανικής πίστεως, εσείς απαντήσατε ότι μιλάτε γενικά, διότι οι ακροατές σας μπορεί να μην πιστεύουν ή να ανήκουν σε άλλες θρησκείες και γι' αυτό μιλάτε γενικά και αόριστα. Δεν μιλάω γενικά ούτε αόριστα. Δεν είναι η δουλειά μου ως ψυχολόγου να έχω γνώμη ως ψυχολόγος πάνω σε αυτά τα θέματα. Καταλαβαίνω ότι ως ψυχολόγος που είστε δεν θέλετε να αναφερθείτε εσείς στο θέμα της πίστεως, μήπως παρεξηγηθείτε. Μπορεί να έχετε δίκιο. Καλά. Σας άκουσα να λέτε ότι ο πατέρας σας είναι ιερέας και θεολόγος. Γιατί δεν τον καλείτε σε μια εκπομπή τρίτης της σειράς, πούμε, για να θίξει το θέμα του θανάτου από την άποψη της Ορθοδόξου Χριστιανικής Πίστεως? Θέλω να πιστεύω ότι το ακροατήριο σας στη συντριπτική του πλειοψηφία είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και θα τους ενδιέφερε να ακούσουν για το θέμα αυτό και την Ορθόδοξη απάντηση. Θα δώσετε έτσι την ευκαιρία σε πολλούς να ερωτήσουν για θέματα που τους απασχολούν και θα ήθελα να ακούσουν την υπεύθυνη απάντηση της Εκκλησίας μας επάνω στο πολύ αυτό. Στο καυτό θέμα, αυτό που είναι πολύ καυτό. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Και αυτό κάναμε. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον πατέρα μου, τον πατέρα Ανδρέα Πετρίδη. Καλώς όρισες, παπά. Ευχαριστώ. Δεν είναι εδώ ο Πέτρος για να σε καλωσορίσουμε, θα κάνω εγώ τα καλωσορίσματα. Έχει δίκιο ο τηλεθεατής που έστειλε την εκπομπή, ότι εγώ όντως δεν παίρνω θέση προσωπική εδώ στην εκπομπή για θέματα πίστεως, γιατί δεν είναι η δουλειά του ψυχολόγου να μιλήσει. Γιατί είναι άλλος κλάδος η θεολογία, άλλος κλάδος η θρησκεολογία, ίσως και άλλος κλάδος η ψυχολογία. Γι' αυτό είπαμε να έρθεις εσύ εδώ. Έχουμε μια επιστολή, θέλεις να την ξεκινήσουμε, να δούμε την επιστολή την πρώτη. Και πάρτε την ευκαιρία να πάρετε τηλέφωνο, είπαμε, 22580888, για να ρωτήσετε και εσείς τις απορίες σας ή να πείτε τη δική σας την άποψη. Να δούμε την πρώτη επιστολή που έχουμε πάρει επίσης μετά τις προηγούμενες εκπομπές. Πάμε να τη δούμε. Σε σημαδεύει για πάντα. Δεν υπάρχει πιο μόνιμη στάμπα. Αισθάνεσαι ξεκρέμαστος, χωρίς βάση. Χάνουμε τις ρίζες μας. Επίσης, αυτή η διακοπέλα μου έστειλε δεύτερη επιστολή, στην οποία λέει ότι είναι μεγάλη σε ηλικία, με την έννοια ότι δεν είναι παιδί, είναι μετά τα 40, και ζούσε μαζί με τους γονείς της. Τώρα δεν ξέρω ποιες ήταν οι συνθήκες, πέθαναν και οι δύο της οι γονείς, και λέει ότι ό,τι και να κάνει μέσα στο σπίτι, λέει, πάω να φάω πρωινό, θυμάμαι ότι πίναμε πρωινό με τον παπά μου και τη μάμα μου. Πάω να δω τηλεόραση, θυμούμαι ότι βλέπαμε μαζί τηλεόραση. Πάω να φάω το μεσημέρι, εγκατεβαίνει το φαϊνκά του, γιατί θυμούμαι ότι ήταν οι γονείς μου εδώ και, λέει, νιώθει τεράστιο κενό, δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Και λέει πώς μπορεί να παλύνει τον πόνο της όταν το καμπανάκι της μνήμης για τους γονείς της κάθε μέρα τη φέρνει σε απόγνωση και ξεσπά σε κλάματα. Φυσικά, φίλοι, να σου πω εγώ από την πλευρά της ψυχολογίας ότι αν αυτό συνεχίζει να σου συμβαίνει, συνεχίζει και σου συμβαίνει
πάνω πέραν του 1,5 χρόνου μετά την απώλεια, καλά κάνεις να δεις και κάποιο ψυχολόγο μήπως έχει πάθει κατάθλιψη. Να απαντήσεις εσύ από την πλευρά της Εκκλησίας. Βέβαια να χαιρετήσω με τον Χριστός Ανέστη που είναι ο χαιρετισμός της περίοδου. Μέχρι πότε είναι? Μέχρι της αναλήψεως, την παραμονή. 40 μέρες μετά το Πάσχα. Άρα είμαστε ακόμα σε Πασχαλινή μέρα. Μετά βέβαια έχουμε τη Μεσοπεντηκοστή, 25 μέρες. Άρα σε 27 μέρες. Όχι σε 25, σε 15 να πούμε. Λοιπόν, σίγουρα η απώλεια ενός προσώπου από τη ζωή μας είναι αφορμή λύπης. Πρώτα απ' όλα γιατί τα πρόσωπα τα αγαπητά που μας φεύγουν δεν θα τα ξαναδούμε σε αυτήν τη ζωή. Και όπως όταν... Τούτο είναι σίγουρο. Ναι, σίγουρο. Ότι όταν κάποιος πεθάνει σε αυτήν τη ζωή δεν θα το ξαναδεί. Και όπως όταν απουσιάζει, φεύγει για το εξωτερικό κάποιο δικό μας πρόσωπο, για σπουδές, ας πούμε, το παιδί μας, ή την παλιά εποχή που πάντρευαν τις κόρες τους εκτός Κύπρου, Αφρική, Αυστραλία κλπ. Ναι, τα male brides που πήγαιναν στο εξωτερικό. Οι γονείς έκλαιαν και μάλιστα. Και είναι υποχρεωτικό στα χωριά να κλαίει η μαμά της νύφης όταν φεύγει. Υπάρχουν και ελληνικά μυρολόγια της μάνας της νύφης, τον οποίο παντρεύει την κόρη μάλιστα, στην Ελλάδα. Γιατί οποίο... λέει δεν θα ξαναδώ το παιδί μου μέσα στο σπίτι μου όπως παλιά. Και στη σκέψη είναι ότι μα πάει εκεί για να ζήσει καλύτερα, ας πούμε, στην Αφρική. Εμείς είμαστε φτωχοί εκεί, ο μέλλον γαμπρός έχει καλή οικονομική Μιλάς κατάσταση. Για τους οικονομικούς μετανάστες που είχαν χρήματα. Όμως εγώ λέει δεν θα ξαναδώ το παιδί μου και λυπάται. Όταν όμως περνά κάποιος καιρός, και σκέφτεται ότι καλοτυχήστηκε η κόρη μου, περνά καλά, άρχισε να έχει την οικογένειά της, παρηγοριέται. Δεν τη βλέπει. Και μάλιστα την παλιά εποχή που ούτε τηλέφωνο, ούτε Skype υπήρχε, ούτε συχνή επικοινωνία, σαν να και έφευγε. Όμως ηρεμούσε. Κάπως ανάλογο πρέπει να γίνεται και με το θέμα του θανάτου. Δηλαδή εννοείς ότι η γνώση για αυτούς που πιστεύουν στη ζωή μετά θάνατο. Ναι, θα το πούμε παρακάτω. Ναι. Όταν τελείται η ακολουθία, η νεκρόση μας ακολουθία, η κηδεία όπως τη λέμε στην καθημερινότητα, διαβάζεται ένας Απόστολος. Από τον Απόστολο Παύλο λέει, εμείς λέει, δεν λυπούμαστε καθάπερ οι λυποί ή μη έχοντες ελπίδα. Οι άλλοι λέει, που δεν πιστεύουν, που δεν ελπίζουν, λυπούνται και μάλιστα με απελπισία και με απόγνωση. Γιατί λέει, έχασα τον άνθρωπό μου. Εμείς όμως οι χριστιανοί λυπούμαστε και είναι δικαιολογημένο το πένθος για κάποιο χρονικό διάστημα. Μπορεί να είναι τόσο που είπες ή λιγότερο. Παλιά έλεγαν ότι είναι μέχρι 3-6 μήνες διαρκεί το πένθος όταν ήμουν φοιτητρία. Τώρα οι καινούργιες μελέτες λένε ότι μέχρι και 1,5 χρόνο για ένα χρονικό μετά την διάστημα απώλεια, δικαιολογείται γιατί φυσιολογικό. Θρηνεί την απώλεια της επικοινωνίας, θα λέγαμε, της σωματικής με τον άνθρωπό σου. Εάν τώρα πιστεύεις, τότε παρηγοριέσαι. Να ακούσουμε έναν τηλεθεατή, ο κύριος Παναγιώτης. Χαίρετε. Ναι, γεια σας. Γεια σου. Είστε ο γνωστός κύριος Παναγιώτης. Ναι, είμαι εγώ που παίρνω, ναι. Σήμερα πρέπει να είσαι πολύ χαρούμενος που έφερα τον Παπανδρέα. Τι όμπα να σας πω, δηλαδή. Ευτυχώς που τον έφερες, διότι άκουσα που μιλάς κάτι διαφωνίες μαζί του πολύ ποδά και θεωρώ τον ότι είναι ένας... Πότε είπα διαφωνίες, ζωή. Όχι διαφωνίες, εννοώ που αν μπορεί κάπου να... Ελασκάρει λίγο που τα δεδομένα της θρησκείας πολλά. Δηλαδή κάθετα. Να μιλήσουμε τώρα για τούτο που θέλετε να πείτε εσείς και όχι για μένα. Εγώ επειδή μιλώ κάθετα. Υποτίθεται, ένας που πιστεύει, υποτίθεται δεν πιστεύει ότι υπάρχει η επόμενη ζωή. Τότε αν δεν πιστεύουμε δεν είμαστε χριστιανοί. Δεν μπορεί κανένα να αλλάξει την πίστη του. Ποιος που πιστεύει, πιστεύει. Ποιος που νομίζει ότι ελόγια, νομίζει ελόγια. Λοιπόν, εγώ κύριε Παναγιώτη δεν έχω πει τι πιστεύω και δεν θέλω να πω τι πιστεύω γιατί θέλω να είμαι ουδέτερη. Ναι, εντάξει, ναι, καταλάβω να που πιστεύω. Εγώ δεν είπα τι πιστεύω. Ξέρεις τι πιστεύω. Ο Θεός μόνο ξέρει τι πιστεύω. Όχι, ξέρω. Που τη στιγμή που ενωπάτε δίπλα σας ο βάσας, νομίζω ξέρω να που πιστεύεις. Οπότε, δεν σημαίνει ότι τα παιδιά γίνονται όπως τους γονείς πάντοτε, ούτε το πώς είναι τα παιδιά μας χαρακτηρίζει εμάς, ούτε το πώς είναι οι γονείς μας χαρακτηρίζει εμάς. Είναι έτσι. Μπορεί κάποιον παιδί μας να... Να με κάνεις κάτι, να σε ρωτήσω τώρα. Είσαι χριστιανή. Είμαι βαφτισμένη χριστιανή ορθόδοξη. Ναι. Άρα λοιπόν... Βαφτίστηκα 20 του Σεπτέμβρη του 1975. Μπράβο, από τη στιγμή που μου λες την κουβέντα, τα άλλα όλα ξυπακούνται για λόγου. Λοιπόν, συνεχίσω για το θάνατο που λέω. Που η στιγμή που γεννιούμαστε, δεν ξέρουμε πόσα χρόνια να ζήσουμε. Άλλοι πεθανείς που 10, άλλοι 15, άλλοι...
ο άνθρωπος πρέπει να συμβιβαστεί με τούτα, ότι επέθανε, υποτίθεται, τελειώνει η ζωή παστική, αρχίζει η άλλη ζωή. Εάν δεν το πιστέψεις έτσι, τότε υποφέρεις. Ο άνθρωπος πρέπει να πιστεύει και να που μπορεί να κάνεις, κάνεις τα. Όταν είναι κάτι που χάνεται και δεν μπορεί να ξανάρθει, πρέπει μέσα σου να παίρνεις μία απόφαση. Διότι όσο σκληρή και να είναι, να την πάρεις. Εάν δεν την πάρεις, θα σε καταβάλει και εσένα. Κύριε Παναγιώτη, σας έτυχε να βιώσετε θάνατον κοντινού αγαπημένου σας προσώπου? Ναι, πεθάνα και όπου τους τα αδέρφια μου, ένας 52, ο άλλος 58. Νεαρή δηλαδή. Ναι, σίγουρα νεαρή. Λοιπόν, αλλά εγώ νομίζω ότι η πίστη μπορεί να ξεπεράσει το θάνατο. Δεν έχει τίποτε άλλο που μπορεί να το ξεπεράσεις. Δηλαδή, εάν πιστεύεις, μπορεί να ξεπεράσεις και το θάνατο. Άρα εσείς πιστεύετε ακράδαντα ότι υπάρχει ζωή μετά θάνατο? Ναι, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει, διότι σύμφωνα με τα δεδομένα ούλα που μιλούν επιστημονικά θέμα, ότι επέθανε κάποιος ή δεν το τάδε και το τάδε και ούλους συμπίπτουν τα πράγματα. Δηλαδή, μιλάτε για τις παραθανάτιες εμπειρίες? Ναι, και για κάτι άλλο ακόμα, που εθέρευνες που έκαναν, που τη θρησκεία, που το Άγιο Φως, που τα... Αυτά που εγώ εμπιστεύω ότι αν δεν υπήρχαν τούτα, δεν θα τα εξακριβώναν τούτοι οι άπιστοι. Θα βρίσκαν κάτι να εξακριβώσουν. Γιατί να πω για παράδειγμα ότι, ξέρεις, το Άγιο Φως ψεύτικο. Πολλές φορές έπιαν να κάνω, αλλά αποτύχα. Εντάξει, το θέμα μας δεν είναι αυτό τώρα. Το θέμα μας τώρα είναι η ζωή μετά θάνατο. Άρα εσείς μας λέτε, κύριε Παναγιώτη, ότι εσείς είστε χριστιανός ορθόδοξος, πιστεύετε στη διδασκαλία της Χριστιανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και το θεωρείται δεδομένο ότι υπάρχει ζωή μετά θάνατο και ότι ο Χριστιανός, όπως είπε και ο πατέρας μου προηγουμένως, δεν μπορεί να απελπίζεται με το θάνατο γιατί πιστεύει στη ζωή μετά θάνατο. Σωστό. Εντάξει, και σας ευχαριστούμε. Μπορεί να ξεπεράσεις το θάνατο. Εντάξει, σας ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη. Ακούστε από την τηλεόραση σας στη συνέχεια. Ναι, βέβαια, πρέπει αρχικά να πούμε τι η Εκκλησία πιστεύει, τι διδάσκει. Για να μπορούν και οι άνθρωποι που παίρνουν έχουμε μία κυρία στη γραμμή. Πόση ώρα θέλεις για να μας πεις πόσα διδασκεί η Εκκλησία? Εντάξει, θα πούμε κάποια λεπτά. Δώστε μου την κυρία Σοφία και μετά να αφήσω, δώσουμε χρόνο στον πατέρα Ανδρέα να μιλήσει. Ναι. Κυρία Σοφία, χαίρετε. Ναι, παρακαλώ. Χαίρετε. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Έχω κι εγώ ζήσει αυτή την εμπειρία. Έχω χάσει δυστυχώς γιο. Συλληπιτήρια, πότε το χάσατε το γιο σας? Πριν 10 χρόνια. Σε ηλικία? Σε ποια ηλικία ήταν? Και διακονώ 26. Πώς επέθανε? Μου έχει αφήσει δυστυχώς δύο μωρά. Έναν κορίτσι και έναν αγόρι. Και διαφωνώ πλήρως με την επιστολή που μίλανε μόλις άρχισε το πρόγραμμα, ότι δεν είναι γονείς που έχασαν, είναι πιο μεγάλη απώλεια όταν χάσει παιδί. Γονείς το παιδί. Ναι. Αυτό δεν είναι το ίδιο πράγμα. Έχασα και εγώ τον πατέρα μου 60 χρονών. Βίωσα και το θάνατο του πατέρα, αλλά όταν βίωσα το θάνατο του παιδιού, είναι ένα εντελώς διαφορετικό. Ο θάνατος του παιδιού είναι πιο δύσκολο, δεν είναι ο θάνατος του παιδιού? Ναι. Είναι πιο δύσκολο. Δεν ξεπερνιέται με τίποτα, όσα χρόνια και αν περάσουν, για μένα είναι σαν να είδα χρόνια. Να σας ρωτήσω κάτι, εσείς πιστεύετε στη ζωή μετά θάνατον, είστε θρήσκα θα λέγατε? Ναι, πιστεύω, ναι. Σας έχει βοηθήσει η πίστη σας το να νιώσετε καλύτερα? Με έχει βοηθήσει σε έναν βαθμό, αλλά είπαμε, δεν ξεπερνιέται με τίποτε όσα χρόνια και αν περάσω. Mm. Είναι εκεί η θέση, η καρέκλα, πάντοτε αδιανή, Χριστούγεννα, Πάσχα. Πώς έφυγε ο γιος σας, αν επιτρέπετε, κυρία Σοφία? Ορίστε. Πώς έφυγε ο γιος σας? Ήταν σε δυστύχημα, ήταν από ασθένεια? Ναι, σε δυστύχημα. Ήταν ξαφνική απώλεια? Ναι. Εντάξει. Και έχετε και άλλα παιδιά? Ακόμα τρία. Ήταν ο μεγάλος ή ήταν... Ο δεύτερος. Δύο αγόρια πρώτα, μετά δύο κορίτσια.
Τώρα, κυρία Σοφία, να μας ακούσετε από την τηλεόραση σας, γιατί θα ρωτήσω κάτι τον παπά μου που δεν το ξέρει ότι θα το ρωτήσω. Εντάξει. Γιατί και εμείς στην οικογένεια μας έχουμε βιώσει το θάνατο σε όλες τις γενιές, το θάνατο νεαρών παιδιών. Και θέλω να σε ρωτήσω, παπά, ο παπάς μου όταν ήταν 10 ετών... 11. Πόσο είναι 11. 11. Το 60 που ήταν. Το 60. Την πρωτοχρονιά του 60. Επέθανε ο αδερφός σου, ο Πέτρος ο Μακαρίτης, 13 χρονών, στην αγκαλιά σου, είναι. Πώς ήταν τούτη η εμπειρία για σένα, ήσουν 11 χρονών. Σίγουρα είναι οδυνηρή εμπειρία το να φεύγει από δίπλα σου έναν παιδί. Ο αδερφός σου, 2 χρόνια πιο μεγάλος σου. Ήταν πολύ ότι καιρό άρρωστος ο Θεός ο Πέτρος. Από τα 10 του περίπου είχε ένα πρόβλημα υγείας με την καρδία. Πολύ συχνά νοσηλευόταν από τη Λεμεσόν, το φέραμε στη Λευκοσία, στο Δέρβιν τότε που ήταν καρδιολόγος κλπ. Όμως έφυγε σε εκείνη την ηλικία. Πώς ένιωσες εσύ τώρα που επέθανε? Σίγουρα είναι οδυνηρό, έκλαψα και είναι πολύ φυσικό να κλάψεις όταν χάνεις δικό σου πρόσωπο. Πιστεύω ότι η εμπειρία αυτή με βοήθησε. Νομίζω ότι ο θάνατος του θείου του Πέτρου έπαιξε ρόλο στο να στραφεί να στραφώ προς την Εκκλησία. Ναι, ναι, αυτό θα έλεγα τώρα. Και να μπορέσω και εγώ να παρηγορηθώ. Στη συνέχεια η μητέρα μου και πολύ αργότερα ο πατέρας μου. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια εμπειρία οδυνηρή. Όταν όμως μπεις μέσα στο πνεύμα του τι διδάσκει η Εκκλησία σχετικά. Εσύ, παπά, όταν ήσουν 11 χρόνια και πέθανε ο θείος ο Πέτρος, δεν ήταν θρήσκος ο παππούς μου. Ο παππούς σου δεν ήταν θρήσκος. Δεν ήταν θρήσκος. Ήταν, μάλιστα, θα έλεγε κάποιος, ήταν και εντάξει, ήταν σε μια κατάσταση αρνητική, έντονη. Ήταν εναντίον της Εκκλησίας ο παππούς μου. Όχι εναντίον, αδιαφορός και ζώντας τη δική του τη ζωή. Δεν είναι μεγάλο σε ένα θρησκό περιβάλλον, όχι, ρε παιδί μου. Δεν πήγαινε κάτι χημικό, ναι, όπως πήγαινε εμείς που ήμασταν μωρά. Ναι, σίγουρα δεν. Γι' αυτό και η αντίδραση του ήταν να το ρίξει στον αλκοολισμό. Ναι. Το γράφω και στο βιβλίο μου το πράγμα. Όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο μου, Χαρούμενη Μαμά, Χαρούμενα Παιδιά, γράφω για αυτήν την ιστορία. Επειδή αφορά και εμένα και τα δικά μου παιδιά, πάντα ιστορίες των γονιών μας, των παππούδων μας, μας επηρεάζουν, είτε το αντιλαμβανόμαστε είτε όχι. Ο παππούς, ο οποίος δεν ήταν θρήσκος, δεν επίστευε στη ζωή μετά θάνατον τότε, ίσως. Ναι, ναι, ναι. Το μαράζιν του το έγινε ένα αλκοολικός. Ενόμιζε, ναι, βέβαια χρησιμοποιούσε προηγουμένως το αλκοόλ με κάποιο μέτρο, ύστερα έφτασε σε σημείο να γίνει αλκοολικός χειρίς του βαθμού. Σε σημείο να χάσει τη δουλειά του, να χτυπά τη γιαγιά μου, να σε χτυπά εσένα. Την υγεία του. Άρα η οικογένεια σας, ναι, μετά το θάνατο του θείου του Πέτρου, επήρε την κατρακύλα λόγω του ότι από αυτή την άποψη, αλλά αυτή η κατρακύλα ενήργησε και αντίστροφα. Ναι, μάνα μου, παπά, τώρα προσπαθώ να εξηγήσω, ναι, ότι αν ένας άνθρωπος έχει να αντιμετωπίσει το θάνατο του παιδιού του στην ηλικία των 13 χρόνων, και οι παππούδες μου αντιμετωπίσαν και το θάνατο του πρώτου του παιδιού όταν γέννησε η γιαγιά μου το μωρό πεθαμένο. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο έκαναμε εκπομπή. Μεγάλη υπόθεση. Ναι, ναι. Εσύ δεν το έζησες, αλλά το να γεννήσει μια γυναίκα το μωρό της πεθαμένων είναι πάρα πολύ τραυματική εμπειρία. Μιλούσα χθες με μια κυρία με την οποία μπορεί να έρθει στην εκπομπή να μας πει την εμπειρία της, που γέννησε το μωρό της πεθαμένων και πόσο άσχημα ένιωσε και πόσο άσχημα. Η γιαγιά σου έλεγε ότι για 6 μήνες έκρυβε τα ρούχα του μωρού που ετοίμαζε, ναι, να γεννήσει, μέχρι που έμεινε έγκυος, ναι, για να κάνει το, ναι, μέτρο κλπ. Κάμνουν το πρώτο του παιδί, γεννιέται πεθαμένο, κάμνουν το δεύτερο του παιδί, στην ηλικία των 10 χρόνων αρχίζει να αρρωστά με θέματα καρδίας κλπ. Και 13 χρόνων ο πρώτος του γιος, ο οποίος ήταν και πολύ καλός μαθητής, μου έλεγε ο κύριος Λουκάς, πώς το λένε, ο δόκτωρ Λουκάς ο Αριστοδήμου. Ο Λουκάς ο Αριστοδήμου, ο οποίος είναι του συνδέσμου καταναλωτών, ήταν συμμαθητές, και πήγαν, είχε μπει πρώτος ο θείος μου, ο Πέτρος, με εξετάσει στην τεχνική σχολή Λεμεσού, και μετά και ο δόκτωρ Λουκάς. Άρα ήταν και έναν αξιόλογο παιδί, χωρίς να σημαίνει ότι οι υπόλοιποι δεν είστε. Ήταν το ξεχωριστό παιδί της οικογένειας και του χωριού. Και μάλιστα στη φωτογραφία, αν μπορείτε, μέσα στο Facebook του παπά μου, έχει μια φωτογραφία του θείου του Πέτρου πρόσφατα. Βρήκετε τι να μας τη δείξετε. Ναι, ξέρουν το Facebook, Ανδρέας Πετρίδης που είναι. Και από τη φωτογραφία του φαίνεται ότι τα μάτια του είναι ξεχωριστά. Ναι. Η πρώτη αντίδραση του ανθρώπου στο θάνατο πιθανόν να είναι αρνητική, άρνηση. Άρνηση μέχρι και του Θεού. Εάν όμως είναι καλοδιάθετος ο άνθρωπος και του δοθούν ευκαιρίες, μπορεί
μέσα από αυτήν την αρνητική εμπειρία να καταλήξει στο θετικό. Διότι ο δικός μου πατέρας από το 60 που συνέβηκε αυτό μέχρι το 73 ήταν στην άρνηση και στον αλκοολισμό. Όταν ο αλκοολισμός του χτύπησε με υπατική κύρωση, τότε που σπούδαζα και τον πήγα μαζί μου στην Αθήνα και έγινε η διάγνωση, βρήκαμε και καρκίνο κλπ. Εκεί έγινε το θαύμα. Η μετάνοια, η εξομολόγηση και η επιστροφή, μάλλον η μεταστροφή εις τον Χριστό. Έζησε άλλα 12 χρόνια, δεν έλειπε από την Εκκλησία και ενώ πριν, όταν εξέφρασα την επιθυμία να ιερωθώ, ότι βρυσίδιν άκουσαν οι παπάδες και η Εκκλησία κλπ. Δεν λέγεται. Μετά δε, όταν δεν είχα ακόμα χειροτονηθεί, κάθε φορά που έρχονταν στη μέφωνα, ανησύχωσε, λέμε, θα πάω, θα γίνεις πάπας, πότε θα γίνεις. Μέχρι που λήφθηκε η απόφαση και ηρέμησε. Πηγαίνει και καντιλανάκτης κλπ. Εν πάση περιπτώσει, είναι οδυνηρό. Όμως, εάν ο άνθρωπος μένει στην οδύνη και δεν δέχεται να σκεφτεί κάτι διαφορετικό, σίγουρα υποφέρει, βασανίζεται και δεν μπορεί να παρηγορηθεί. Να πω και κάτι άλλο. Εάν παρηγορηθεί κάποιος, δεν σημαίνει ότι έχω ξεχάσει, έχω διώξει, απεμπολίσει από τη ζωή μου το πρόσωπο που έχει φύγει. Απλώς τακτοποιώ μέσα μου για το τι γίνεται, πού βρίσκεται το πρόσωπο εκείνο. Τώρα, το τι δάσκει η Εκκλησία μας. Το τι δάσκει η Εκκλησία μας είναι αυτό που πηγάζει μέσα από την μελέτη της Αγίας Γραφής. Τόσο στην Παλαιά, όσο και στην Καινή Διαθήκη, βγαίνει το μήνυμα ότι όταν ο άνθρωπος ξεψυχά πεθαίνει, αυτό που πεθαίνει είναι το ανθρώπινο σώμα, το κακοποιημένο είτε από την ασθένεια, είτε από την προχωρημένη ηλικία, είτε από οποιοδήποτε άλλον λόγο, βγαίνει η ψυχή από το σώμα, το σώμα επιστρέφει στη γη, το γη και εις γη να πελεύσει, που λέει ο ιερέας όταν γίνεται ο ενταφιασμός, αυτό είναι ότι δηλαδή το υλικό μέρος της ύπαρξης του ανθρώπου επιστρέφει στη γη από την οποία ελήφθηκε και γίνεται, θα λέγαμε, η μετάθεση της ψυχής κάπου αλλού. Μάλιστα, σε κάποιο σημείο της νεκροσύμου ακολουθίας λέμε ότι μεταβεύηκε εκ του θανάτου εις τη ζωή. Δηλαδή, ο άνθρωπος μας που πεθαίνει μεταβαίνει από το θάνατο που είναι η παρούσα τάξη πραγμάτων στη ζωή, την αληθινή ζωή. Τώρα, αν θέλουμε έτσι για να το καταλάβει και οι άνθρωποι που μας βλέπουν και μας ακούνε, αν θυμηθούμε μίαν ή δύο παραβολές του Χριστού μας, την παραβολή του πλουσίου και του φτωχού Λάζαρου, ας πούμε. Λέει ότι όταν επέθανε ο πλούσιος, λέει και ετάφη. Επέθανε ο φτωχός, ο Λάζαρος, που ήταν κακοποιημένος, φτωχός, μόνος του κλπ. Λέει, πήραν οι άγγελοι την ψυχή του, λέει, στον κόλπο του Αβραάμ. Και στο δεύτερο μέρος της παραβολής λέει ότι ο πλούσιος, όντας εις τον Άδην, επάρα στους οφθαλμούς αυτού, είδε, λέει, τον Λάζαρο εις τον κόλπο του Αβραάμ και άρχισε μια συνομιλία εκεί πέρα. Γεγονός που δείχνει ότι όντως ο άνθρωπος μετά τον θάνατο του πηγαίνει κάπου αλλού. Εδώ θείον τον Πέτρο. Ναι. Αυτή είναι η φωτογραφία του μακαρίτη του θείου του Πέτρου, του αδερφού του πατέρα μου. 12 χρόνων. Ένα χρόνο πρωτού πεθάνει. Ναι. Το άλλο να πούμε είναι ότι όταν μας μιλάει για τον άφρονα πλουσιό, τελειώνει η παραβολή και λέει ότι τη νύχτα που έπεσε να κοιμηθεί, ακούει μια φωνή που λέει «Άφρον, ταύτη τη νυχτή, την ψυχή σου απαιτούσε να πω σου, άδε, δίμασα στην έστε». Ζητούν να πάρουν την ψυχή σου. Άρα κάπου πηγαίνει αλλού. Επίσης, αν θυμηθούμε τα θαύματα που έκαμε ο Χριστός των νεκραναστάσεων και του Λαζάρου και του γιού της Χήρας και της κόρης του Ιαΐρου, λέει ότι επέστρεψε η ψυχή. Δεν λέει ότι αναστήθηκε η ψυχή. Επέστρεψε η ψυχή στο σώμα. Άρα η ψυχή φεύγει από το σώμα και πάει κάπου αλλού. Μάλιστα. Πού πάει η ψυχή? Λοιπόν, θα το πούμε και εκείνο. Να θυμηθούμε επίσης το ότι όταν ο Κύριος μας πάνω στο Σταυρό είδαν ότι όλα ήταν έτοιμα, λέει «τετέλεστε» και κλείνα την κεφαλή, παρέδωσε το πνεύμα. Λοιπόν, η ψυχή που πηγαίνει. Άρα φεύγει η ψυχή, φεύγει από το σώμα. Βγαίνει από το σώμα η ψυχή και μεταβαίνει κάπου αλλού. Η διδασκαλία της Εκκλησίας μας είναι ότι ο καθένας από εμάς έχει το φύλακα του άγγελο.
δεν είναι παραμυθάκι για μικρά παιδάκια η διδασκαλία για φίλε κανάγγελο, αλλά είναι η διδασκαλία που ο Χριστός την δίδαξε και η Εκκλησία την αποδέχεται. Γι' αυτό και σε κάθε Θεία Λειτουργία ένα από τα αιτήματα είναι άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Λοιπόν, συνοδεύεται η ψυχή από τον φύλακα άγγελο και πηγαίνει στην άλλη ζωή που λέμε. Τώρα, αυτά που θα πούμε τώρα, ενώ μπορεί να χρησιμοποιούμε τοπικά επίθετα επιρρήματα ή ξέρω εγώ, θα τα νοήσουμε τροπικά ή τρόπο ζωή κατάσταση. Είναι άχρονα. Ορίστε. Είναι άχρονα, είναι άλλες διαστάσεις. Είναι, ναι, είναι μια άλλη κατάσταση. Διότι εμείς που ζούμε εδώ, που έχουμε το σώμα μας, περιοριζόμαστε από το χώρο και το χρόνο. Είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή, δεν είμαστε, εγώ δεν είμαι στην Πάφο τώρα, θα πάω μετά, όταν θα μεταφερθεί το σώμα μου εκεί πέρα. Αν είχαμε μόνο ψυχή, τώρα θα μπορούσαμε να σκεφτούμε να πάμε κάπου αλλού και θα ήμασταν. Αλλά επειδή έχουμε και το σώμα, ενώ όταν η ψυχή βγαίνει από το σώμα, είναι μια εθέρια ύπαρξη θα λέγαμε και μεταβαίνει κάπου αλλού. Η κατάσταση που βρίσκονται τώρα οι και κοιμημένοι μας, είναι ότι ονομάζει η Εκκλησία μέση κατάσταση. Μέση. Μέση. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι μέση μεταξύ της παρούσας ζωής και της δευτέρας παρουσίας που θα ξεκινήσει η αιώνια ζωή. Ή μεταξύ της μερικής κρίσης που γίνεται με την κοίμησή μας και της τελικής κρίσης που θα γίνει στη δευτέρα παρουσία. Άρα όταν πεθάνουμε γίνεται μια μερική κρίση. Γίνεται μια μερική κρίση. Τι σημαίνει κρίση. Μερική κρίση. Λοιπόν, μια χοντρική θα λέγαμε, ένας χοντρικός διαχωρισμός. Γι' αυτό λέει ότι ο πλούσιος ήταν στον τόπο της Βασάνου, ενώ ο Λάζαρος στον κόλπο του Αβραάμ. Ο κόλπος του Αβραάμ είναι μια σκηνή, μια εικόνα που μιλάει για τον παράδεισο να πούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, ενώ ο τόπος της Βασάνου είναι ο χώρος στον οποίο βρίσκονται οι ψυχές που θα κατακριθούν και θα βρεθούν μετά στην αιώνια κόλαση. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση είναι πνευματική και την μέση κατάσταση αυτή πρέπει να τη θεωρήσουμε σαν έναν προθάλαμο αυτού που θα ακολουθήσει μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Έναν προθάλαμο που μας χωρίζει από το τελικό με μια τζαμόπορτα θα λέγαμε. Άρα αυτοί που είναι στον προθάλαμο βλέπουν τι πρόκειται να επακολουθήσει. Γι' αυτό και λέγουμε ότι... Ρωτάει ένας τηλεθεατής, ναι. Υπάρχει ο παράδεισος και η κόλαση που αναφέρουμε συνέχεια μετά το θάνατο, ναι. Μετά τη δεύτερη κρίση, ναι. Τσινό. Τώρα θα το πούμε. Ναι. Αυτό λέμε τώρα. Λέμε ότι αυτοί που θα καταλήξουν στη Βασιλεία των Ουρανών προγεύονται τώρα του παραδείσου, της αιωνίου ζωής. Προγεύονται, δηλαδή βλέπουν ότι πρόκειται να μπούμε εδώ και άρα χαίρονται. Είναι, ας πούμε, σαν κάποιος που ετοιμάζεται να πάει να πάρει ένα βραβείο, ας πούμε. Και ενώ ακόμα δεν το έχει πάρει στα χέρια του, αρχίζει η τελετή, θα αρχίζει λίγο και είναι χαρούμενος γιατί θα πάρει το... Και τώρα μιλάς, παπά, για την ενδιάμεση κατάσταση των ψυχών από τη στιγμή που βγαίνει, από το σώμα μέχρι να έρθει η δευτέρα παρουσία. Ναι. Με βάση αυτόν τον σκεπτικό, όλοι όσοι έχουν πεθάνει μέχρι τώρα βρίσκονται σε μέση κατάσταση. Είναι δύο είδη, δύο τα είδη. Των δικαίων και των αμαρτωλών. Αν κάποιος είναι αμαρτωλός, πεθάνει, εκεί στην μέση κατάσταση προγεύεται ότι θα τιμωρηθεί. Ναι. Υπάρχει ευκαιρία να μετανοήσει εκεί και να αλλάξει. Εν το άδει λέει ουκέστη μετάνοια. Όμως, να πούμε κάτι. Εμείς που ζούμε τώρα, δεν είμαστε σίγουροι για κανέναν ότι υπάρχει στην κόλαση. Δηλαδή, δεν είμαστε σίγουροι για το ότι θα κατακριθεί, δεδομένου ότι έχουμε την περίπτωση του ληστού επάνω στο Σταυρό, που ενώ για όλους ήταν καταδικασμένος λόγω εγκλημάτων κλπ. Στο θάνατο, την τελευταία στιγμή είπε το μνήστιδι μου Κύριε και άκουσε ότι αμήλεγος σήμερα με τεμού έσυεν το παραδείσο. Άρα και αν οι δικοί μας οι άνθρωποι που μπορεί, εμείς να μην αγγίξαμε τη μετάνοια τους, δεν τους είδαμε να εξομολογούνται. Αν την τελευταία στιγμή είπαν αυτόν το μνήστητη μου Κύριε, εγώ νομίζω ότι έχουμε την ελπίδα για τη σωτηρία. Για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι θρησκείς και πιστεύουν στον Θεό, νομίζω ότι ο Θεός ξέρει τα πάντα που συμβαίνουν μέσα στο μυαλό του κάθε ανθρώπου.
Ναι, ναι, όμως... Άρα εμείς δεν είμαστε θεοί να ξέρουμε τι μπορούμε. Σκέφτεται ο Α, ο Β, ο Γ στο μυαλό του, αυτό, να τον κατακρίνουμε. Γι' αυτό λόγο δεν κατακρίνουμε, δεν λέμε τόσα για την κόλαση. Βέβαια η Εκκλησία λέει ότι αν κάποιος είναι αυτόχειρας, έχοντας συνείδηση του τι πάει να κάνει, τότε καταδικάζει τον εαυτό του στην απώλεια. Ναι. Όπως σε συνέβη και με τον Να σου πω κάτι όμως, επειδή έχουμε κάποιες ερωτήσεις σε σχέση με την αυτοχειρία. Ξέρω αν τις έχω εδώ, τις θυμάμαι όμως. Ρωτούσε μια κυρία. Λέει, πώς γίνεται, λέει, να λέτε ότι, να λέει η Εκκλησία ότι όταν κάποιος αυτοκτονήσει πάει στην κόλαση, και μπορεί να υπάρχει έναν άτομο το οποίο να αυτοκτονεί γιατί έχει περάσει μια πολύ κακοποιητική ζωή, γιατί μπορεί να έχει δεχθεί κακοποίηση κάθε είδους, μπορεί να το έχουν τρελάνει άλλοι εκείνον το άτομο, μπορεί να ήταν μικρόν και να το εκμεταλλεύτηκα. Πώς μπορεί εκείνον το άτομο ή κάποιος που δεν είναι καλά ψυχολογικά, ναι, κάποιος που έχει κάποια ψυχική ασθένεια, πώς μπορεί να πεις ότι κάποιος, για παράδειγμα, η ψυχολογία και η ψυχιατρική λέει ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ψυχικές διαταραχές, οι οποίες έχουν μεγάλη, ναι, πιθανότητα να οδηγηθεί κάποιος στην αυτοκτονία. Δεν ολοκλήρωσα, ναι, τα περί της αυτοχειρίας. Η Εκκλησία πάντοτε είχε έναν παράθυρο. Εάν ο αυτόχειρ έχει διαπιστωμένα με πιστοποιητικά γιατρού κλπ., φαίνεται ότι δεν έλεγχε τον εαυτό του. Ήταν δηλαδή, υπέφερε από κάποιο ψυχικό νόσημα που, όπως τώρα είπες, ο άνθρωπος γίνεται εκτός αυτού. Σίγουρα σε αυτή την περίπτωση δεν μιλάμε για τον το απόλυτο. Και το άλλο... να ολοκληρώσω. Και... ναι. Γι' αυτόν τον λόγο και η Εκκλησία μας τον τελευταίο καιρό κυδεύει και τους αυτοχείρες με την ελπίδα ότι αυτός που αυτοκτόνησε πιθανόν να είχε κάποιο λόγο που να μην ήλεγχε τον εαυτό του. Δηλαδή οι αυτοχείρες πλέον κυδεύονται από την Εκκλησία. Τώρα σήμερα κυδεύονται. Υπήρχε κάποτε η εξαίρεση εκείνων που είχαν λόγους υγείας, ψυχικής υγείας. Τώρα κυδεύονται όλοι. Να πω και κάτι άλλο. Εάν η κοσμική δικαιοσύνη ξέρει να δικαιώνει τους ανθρώπους, είναι δυνατόν η Θεία Δικαιοσύνη να κατακρίνει? Ναι, αυτό. Γι' αυτόν τον λόγο και λέμε ότι η Εκκλησία σε καμιά περίπτωση δεν θα πει τούτος είναι στην κόλαση. Τώρα, οι άνθρωποι που ζούμε και είτε είμαστε υγιείς είτε έχουμε ένα πρόβλημα υγείας, για να είμαστε σωστοί εμείς μπροστά στο θέμα του δικού μας γάμου, του δικού μας γάμους με τον νηφίο, του δικού μας θανάτου, και να βοηθήσουμε και τους δικούς μας να έχουν μια ελπίδα, πρέπει να εφαρμόζουμε αυτά που λέει η Εκκλησία. Δύο άλλα αιτήματα. Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα, για να έχουμε χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών. Εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι που πιστεύουν ξέρουν ότι ο άνθρωπος τους δεν έχει χαθεί. Έχει μετατεθεί. Και θα έλεγα για την περίπτωση της κοπέλας που έστειλε την επιστολή. Τώρα, ρε παπά, ναι, ένα λεπτό να διαβάσω τα ερωτήματα. Ξέρω ότι λέτε ότι διακοπτώ. Ο λόγος που το διακοπτώ είναι ότι θέσω τα ερωτήματα. Λέει, πού πάνε οι ψυχές των παιδιών που τα σκοτώνουν μετά από μία έκτρωση, όταν πεθαίνουν, μετά από μία αποβολή ή που τα σκοτώνουν μόλις γεννηθούν? Διάβασα στο ίντερνετ, λέει ότι ξαναβιώνουν στην άλλη ζωή το φόνο τους. Αυτό είναι κόλαση και οι ψυχούλες αυτές τι φταίνουν? Το ότι διαβάζεται στο ίντερνετ δεν είναι απαραίτητα επιστημονική αλήθεια ή γεγονός. Άρα, πού πάνε οι ψυχές των παιδιών που γίνεται έκτρωση, που τα σκοτώνουν μόλις γεννηθούν? Με τις εξωσωματικές τι γίνεται? Από τα οάρια που θα απογονιμοποιηθούν δεν τα φυτεύουν όλα στη μήτρα της γυναίκας? Τα υπόλοιπα είναι ψυχούλες που χάνονται? Και αν ναι, πού πηγαίνουν? Η θρησκεία μας λέει ότι αν αυτοκτονήσεις πας στην κόλαση. Όταν όμως κάποιος αυτοκτονεί γιατί κάποιοι άλλοι άνθρωποι τον οδήγησαν στην αυτοκτονία, κάνοντας του φρικτά πράγματα σε μια κοινωνία ή ένες, δεν μπορούσε ούτε να επιβιώσει ούτε να ξεπεράσει το κακό που του έκαναν και αυτοκτονεί, αυτό το άτομο αξίζει την κόλαση? Αυτό ήδη έχει απαντηθεί. Λένε ότι πρέπει να πιστεύει στο Θεό, μόνο που ο Θεός αργεί να δικαιώσει και να επιβραβεύσει κάποιον, και ίσως να μην τον επιβραβεύσει και ποτέ. Αυτός ο άνθρωπος μαζεύει τόση απελπισία και αυτοκτονεί. Του αξίζει να πάει στην κόλαση? Εγώ λέω όχι. Ξέρετε πόσοι καλοί άνθρωποι και πόσα καλά παιδιά οδηγήθηκαν στην αυτοκτονία? Αυτοί θα πάνε στην κόλαση? Πάλι η ερώτηση για την αυτοκτονία έχει απαντηθεί προηγουμένως. Και τι είναι τελικά η κόλαση? Βιώνουμε την ίδια άσχημη κατάσταση που βιώνουμε τη στιγμή που πεθαίνουμε? Αλλόθρησκοι που είναι καλοί άνθρωποι δικαιούνται κομμάτι στον παράδεισο του Χριστού?
Αυτά είναι τα ερωτήματα που λέει: δεν είμαι άθεη, αγαπάω πολύ τον Χριστό και την Παναγία, αλλά προσπαθώ να καταλάβω πολλά πράγματα που λέει και το Ευαγγέλιο ή τα μεταφράζουν κάπως οι παπάδες και δεν τα καταλαβαίνω, τα θεωρώ άδικα και παράνομα. Κάναμε τα ερωτήματα σου, φίλοι. Βέβαια, είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Πολλά. Να πιάσουμε και το τηλεφώνημα το επόμενο και μετά θα σου δώσουμε ώρα να τα απαντήσεις. Απλώς είπα τα γιατί έχω άγχος να μην ξεχάσω να τα πω, να νομίσει κάποιος ότι δεν θέλω να τα κάνω. Εντάξει, έχω τα δάμε γραμμένα. Ποιο είναι στη γραμμή? Χαίρε. Κυρία Κατερίνα, περιμένε μας η κυρία Κατερίνα. Έπεσε, εντάξει, απάντα παπά τα λοιπόν, ερωτήματα. Μιλά για τα μωρά που κάνει έκτρωση η μάνα τους και γεννιούνται πεθαμένα. Θα πούμε ότι με σιγουριά ξέρουμε ότι τα μωρά τα οποία γεννήθηκαν με κάποιο πρόβλημα και τα βαφτίσαμε έστω και στον αεροβαφτισμό, σίγουρα πάνε στον παράδεισο. Για τα μωρά τα οποία δεν έχουν βαφτιστεί, γεννήσαμε έγινε η έκτρωση το 2018 μετά Χριστό. Είναι σαν να γεννήθηκαν προ Χριστού. Δεν είμαστε σίγουροι ότι πάνε στην κόλαση ή ότι πάνε κάπου αλλού που έλεγαν την παλιά εποχή. Σίγουρα δεν μπορούμε να έχουμε τούτη τη βεβαιότητα. Γι' αυτόν τον λόγο και θεωρείται. Δηλαδή οι άνθρωποι που γεννήθηκαν προ Χριστού δεν υπόκεινται στην ίδια κρίση που λοιπόν, του ανθρώπου που γεννήθηκαν μετά τώρα Χριστό. Τώρα αλλάξουμε θέμα. Sorry. Οι προ Χριστού άνθρωποι. Εδώ έχω ένα βιβλίο που μιλάει για το μυστήριο του θανάτου. Θα σας συστήσουμε και ένα θρησκευτικό βιβλίο σήμερα, γιατί πολλοί από τους ακροατές μας είναι. Αυτό το βιβλίο λέει το μυστήριο του θανάτου, δεν ξέρω αν μπορεί να εστιάσει. Είναι το μυστήριο του θανάτου και συγγραφέας ο Νίκος Βασιλιάδης, ο Αείμνηστος. Το δείχνει τώρα. Είναι συγγραφέας ο Νικόλαος Βασιλιάδης, ένας Κύπριος που πέθανε πρόσφατα. Ήταν πολυγραφότατος. Όπως βλέπουμε εδώ στην εικόνα, δείχνει τον Χριστό πάνω από έναν μαύρο σπήλαιο με διάφορες εκεί πέρα κλειδαριές και λοιπά, τα σύνεργα που ήταν κλειδαμπαρωμένη η πόρτα εκείνη και τραβάει από το χέρι τον Αδάμ και την Εύα. Πίσω από αυτούς φαίνεται ο Ιωάννης ο Πρότρομος, φαίνεται ο Άβελ και λοιπά. Λοιπόν, η Εκκλησία μας διδάσκει ότι όταν ο Χριστός επάνω στο Σταυρό είπε το τετέλεσθε, θανατωθείς μέσα σαρκή, ζωοποιηθείς δε το πνεύμα, τη λέει, επήγεν εις τη φυλακή που ήταν οι ψυχές των προ-Χριστού τεθνεώτων, εκήρυξεν εκεί το Ευαγγέλιο του και όσοι τον εδέχτηκαν τους έχει μεταφέρει εκεί που θα περιμένουν στη μέση κατάσταση των δικαίων. Άρα λοιπόν οι προ-Χριστού είχαν την ευκαιρία τους τότε που έγινε που απέθανε ο Χριστός μας επάνω στο Σταυρό και όσοι από αυτοί τον εδέχτηκαν, γι' αυτό και λέμε σήμερα στην Εκκλησία είναι του Αγίου Μωυσέως ή του Αγίου Προφήτου Ισαΐου. Αυτές ήταν προ-Χριστού, επειδή όμως εκήρυξαν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Σίγουρα όταν τους το εκήρυξαν και ο Χριστός... Πού το ξέρουμε. Σίγουρα το δεχόμαστε αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει τώρα. Για τις ψυχές των παιδιών τα οποία θανατώνουμε με κάποιον τρόπο. Έχουμε να δώσουμε λόγο. Όταν γίνει η έκτρωση. Δεν έχουμε τη σιγουριά και τη βεβαιότητα που θα είχαμε εάν το παιδί ήταν βαφτισμένο. Και να σας πω ότι είναι περιπτώσεις μητέρων που όταν στην εγκυμοσύνη τους υπάρχει προγεννητική εξέταση, δηλαδή το παιδί σου έχει αυτό το πρόβλημα και αν το γεννήσεις θα πεθάνει κλπ. Έχω υπόψη μου δύο κοπέλες, όχι δύο, περισσότερα, αλλά δύο σίγουρες, οι οποίες είπαν ότι εγώ θέλω να γεννήσω το μωρό μου. Γεννήθηκε το μωρό, βαφτίστηκε και επέθανε. Αυτές λέει, το παιδί μου, το βάφτισα είναι ο Αναστάσιος, η φίλη μας ο Γαβρίλ και η Αγγέλα. Δηλαδή γεννήθηκε πεθαμένο, ζωντανό το μωρό τους. Σαν της κοπέλας της Μαρίας που μιλούσε. Βαριά αρρωστό. Ναι. Βαφτίστηκε και σώθηκε. Εν πάση περιπτώσει τώρα. Να σε ρωτήσω κάτι. Χθες μιλούσα με μια κοπέλα η οποία γέννησε το μωρό της πεθαμένο. Τι είναι η κοπέλα, θάψαν το μωρό της χωρίς να της το πούν. Δεν είχε την ευκαιρία να το βαφτίσει. Ναι. Σε αυτήν την περίπτωση που είναι αποβολή που λέμε ή
πρόωρος το κετός με νεκρό το παιδί. Έγινε λάθος στο νοσοκομείο, το παιδί ήταν νεκρό μέσα στην κοιλιά της από πιο νωρίς. Δόθηκε λάθος εντολή, μπερδεύτηκε ο φάκελος της με κάποιες άλλες κοπέλας και δεν την εγέννησαν που ήταν είχε την πεθαμένο το μόνο και πήγαινε 9 μηνών να τη γέννησαν. Ναι, ναι. Καλά που δεν έπαθε σηψημία η κοπέλα. Χαζίρει να πεθάνει. Ναι. Και μάλιστα λέει εκ των υστέρων ότι είπαν της ότι κάποια κοπέλα που ήταν υγιές στο μωρό της, ευκάλαντιστη. Είναι τα λάθη του γιατρών τότε. Βέβαια δεν είναι σκόπιμα. Δεν ξέρω την ιστορία ιατρικά. Θα φέρω την κυρία να έρθει μια μέρα να μας τα πει. Συμπερίπτωση είναι αυτή. Η κοπέλα που χάνει το παιδί της διακοπή κοίησεως από φυσικά αίτια, δεν έχει ευθύνη. Και πολλές φορές διακόπτεται από μόνη της η κοίηση, διότι το παιδί, το έμβριο ήταν άρρωστο κλπ. Μάλιστα. Τώρα, στην περίπτωση που ρωτήσετε για την τεχνητή γονιμοποίηση, να σου πω ότι είχε μπει ένας καθηγητής σου, ο Σταύρος Μπαλογιάννης, όταν είχαμε ένα συνέδριο βιοειθικής στη Λεμεσόν πριν χρόνια, για τις περιπτώσεις που κάποιοι γονείς που δεν μπορούν ακόμη παιδιά προβαίνουν σε τεχνητή γονιμοποίηση και δέχονται να γονιμοποιηθούν πολλά οάρια, λέει γονιμοποιούνται 6-8. Λέει έχουμε 8 οάρια, πώς θα αναβάλουμε στη μήτρα, 4. Μπαίνουν τα 4. Προχωρούν και λέει έχεις 4, πώς να τα γεννήσεις. Πώς θα αναφήσουμε, 2. Τα άλλα τα διακόπτουν την κοίηση και λέει δεν είναι υποκρισία αυτή, λέει, για ένα γονιό που θέλει να αποκτήσει ένα παιδί που μπορεί στη θέση του ενός παιδιού που εγέννησε να έχει σκοτώσει άλλα 5-6. Είναι λάθος αυτό. Υπάρχει ένας τρόπος ώστε η εξωσωματική να γίνει βιοειθικά ορθή, ναι. Δηλαδή να γονιμοποιείται ένα νοάριο, ναι, να μπαίνει το ένα. Να πούμε τώρα, ναι, έχουμε γιατρό στη Λεμεσόκ, ξέρω δεν θα πω το όνομα του βέβαια, ναι, ο οποίος λέει θα γονιμοποιήσουμε τόσα οάρια όσα μπορείς να κυοφορήσεις. Αν να κρατηθούν και τα δύο να μπορούμε να... Ναι, όσα βάλουμε... σωστά. Λοιπόν. Πρέπει να ακούσουμε την κυρία Κατερίνα όμως για να μην πέσει η γραμμή πάλι. Ναι. Κυρία Κατερίνα, χαίρετε. Καλησπέρα σας. Είναι τόσα πολλά που θέλουμε να μας πει ο παπάς που δεν προλαβαίνουμε. Συγγνώμη, ναι, περιμένετε. Πέστε μας. Χριστός Ανέστη κιόλας, πάτερ μου. Αληθώς Ανέστη. Θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις. Είμαι 25 χρονών, είμαι από Ελλάδα. Από την Ελλάδα. Λέτε από... να πιστέψουμε με τα θάνατο ζωή. Θα ήθελα να κάνω μια ερωτήση, όπως είπατε στην ομιλία σας. Πού κολλάει η επιστήμη μαζί με τη θρησκεία μας. Πού κολλάει. Γιατί να μην κολλάει. Η επιστήμη, άλλο είναι η επιστήμη και άλλο είναι η θρησκεία μας. Αναφέρθηκε ο πατέρας μου στην επιστήμη, ναι. Είπε με βάση επιστημονικά δεδομένα. Ναι. Αναφέρθηκε εσείς στην επιστήμη. Ναι, δεν μπορούμε να πιστέψουμε. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε στην επιστήμη Να σας απαντήσω κάτι. Να πιστεύουμε και στη θρησκεία. Ναι, να απαντήσω. Ναι, ναι. Να σας απαντήσω σε αυτό το θέμα. Εκεί ναι. Στην Ελλάδα που είστε, εσείς θεωρείτε ότι η επιστήμη έχει κάποια ευρήματα, κάποια συμπεράσματα τα οποία έρχονται σε αντίθεση με αυτά που λέει η θρησκεία για το θάνατο και τη ζωή μετά θάνατο. Δεν μπορούμε να εξερευνήσουμε εμείς από εκείνη τη στιγμή που ζούμε ακόμα να δούμε ποια θα είναι η μετά θάνατο ζωή μας. Επιστημονικά δεν γνωρίζουμε. Πιστεύω ως χριστιανή ορθόδοξη. Ναι, στην επιστήμη μαζί με τη θρησκεία μας. Αυτό θα ήθελα να μάθω. Πού συμπίπτει η επιστήμη μαζί με τη θρησκεία μας. Ναι. Να σας πω τη γνώμη μου, εγώ πρώτα σας απαντήσω ο πατέρας μου. Που θέλω να θεωρώ ότι είμαι επιστήμονας από τη στιγμή που είμαι ψυχολόγος και εργάζομαι σε αυτόν τον τομέα. Και είπα και γι' αυτό δεν λέω τη γνώμη μου. Εγώ θεωρώ ότι η επιστήμη ασχολείται με αυτά που βλέπουμε μπροστά μας. Με αυτό που μπορούν να αποδειχθούν επιστημονικά μέσα. Το τι συμβαίνει με τα θάνατον, η επιστήμη δεν μπορεί να το εξερευνήσει αφού είναι στο παρόν η επιστήμη. Άρα είναι άλλον το ένα και άλλον το άλλο. Η γνώμη μου. Είπατε σε μια ομιλία σας ότι η επιστήμη μπορεί να συμβεί μαζί με τη θρησκεία μας. Να σας απαντήσω. Η επιστήμη ασχολείται με τον άνθρωπο. Ασχολείται, δεν είναι εννοείται. Έτσι. Εννοείται. Η εκκλησία ασχολείται με τον άνθρωπο. Ασχολείται, βεβαίως. Ασχολείται. Άρα, είναι δύο ομόκεντροι κύκλοι. Ναι. Πιο μικρός κύκλος είναι της επιστήμης, πιο ευρύς κύκλος είναι της θρησκείας. Ποιος το λέει αυτό. Αυτό το λέει η πραγματικότητα, διότι η εκκλησία, η επιστήμη ασχολείται με τον άνθρωπο ως ύλη.
Η θρησκεία ασχολείται με. Ο χριστιανισμός, δεν μιλώ για τη θρησκεία. Ο χριστιανισμός ασχολείται με τον άνθρωπο ως ύλη και πνεύμα. Εκεί που υπάρχει σύγκρουση είναι όταν αυτοί οι δύο ομόκυκλοι κύκλοι, οι ομόκεντροι κύκλοι, για κάποιον λόγο έρχονται και τέμνονται. Εάν εγώ έρθω και σας πω ότι το πείραμα που έκαμε ο χημικός ή ο φυσικός ή οποιοδήποτε άλλος είναι λαθασμένο, εγώ ο θεολόγος βρίσκω λαθασμένο το επιστημονικό εύρημα, θα μου πείτε από πώς που πας, πάτερ μου, στα ξένα χωράφια. Εάν τώρα έρθει ο επιστήμον και πει ότι αυτά που σας λέει ο ιερέας για τη μετάθανατο ζωή, για αυτά που λέει η Αγία Γραφή είναι λάθος, θα του πω κι εγώ από πώς που έρχεσαι και ασχολείσαι με αυτά. Μπράβο, παπά. Να σας πω, και μπράβο. Κάτι άλλο όμως. Καλό επιχείρημα. Εκεί στην Ελλάδα έχετε έναν Μητροπολίτη, τον Μεσογείας και Λαυριωτικής. Δεν ξέρω αν τον έχετε δει, ακούσει καμιά φορά. Ματέρα Νικόλαο, Νικόλαος, Χατζη Νικολάου. Ο πατήρ αυτός σπούδασε πρώτη επιστήμη φυσικός. Έκανε 6 μάστερ στην Αμερική και εργαζόταν στη NASA ως ερευνητής επιστήμων. Σε κάποια φάση ήρθε στην Ελλάδα, στο Άγιον Όρος έγινε μοναχός. Όταν έφευγε από την Αμερική, από την Νέα Υόρκη, έγραφαν εφημερίδες. Ο Έλληνας Άινστάιν πήγε στο Άγιον Όρος να γίνει καλόγερος. Λοιπόν, αυτός τώρα είναι Μητροπολίτης εκεί στη Μεσογείας Λευρωτικής. Τον είχε κάποτε σε μια συνέντευξη η Έλλη Στάι, την οποία γνωρίζετε, είναι γνωστή η παρουσιάστη Ελληνίδα δημοσιογράφος. Γνωρίζω. Μεταξύ άλλων του είπε, μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς εσείς ένας ερευνητής επιστήμων καταλήξατε να γίνετε μέσα στην Εκκλησία κλπ. Έτσι ανοίξαν τα μάτια του. Είναι αυτό που εγώ το γνωρίζω. Οπότε, από φοιτήτρια. Λέει, πολύ χαρισματικός. Να σου πω, όταν ήμουν λέει με την επιστήμη, ταξίδευα με αεριοθούμενο. Όταν βρήκα μπροστά μου τον πύραυλο, θα μείνα στο αεριοθούμενο. Δηλαδή, για μένα λέει, το να ασχολείσαι με την θρησκεία είναι σαν αεριοθούμενο. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι υπάρχει σύγκρουση ή καμία σχέση μεταξύ επιστήμης και θρησκείας. Η επιστήμη όμως, αυτό που σε ρωτάει τη τηλεθεάτρια, κυρία Κατερίνα, πέστε μου αν το ερμηνεύω ορθά, κυρία Κατερίνα, σε ρωτάει, είπες ότι η επιστήμη έρχεται να συνηγορήσει με αυτά που λέει η θρησκεία. Δεν είναι αυτό που ρωτάς, κυρία Κατερίνα? Εγώ ρωτάω τον πάτερ πώς μπορούμε να πιστέψουμε ταυτοχρόνως και στην επιστήμη και στην θρησκεία. Σας απάντησα. Εάν η θρησκεία μένει στα της θρησκείας. Εγώ πιστεύω στη θρησκεία μου, πιστεύω στο Χριστό μου, στους Αγίους μου. Ναι. Και μεταθάνατο ζωή. Μάλιστα. Απλά το ερώτημά μου είναι, είχαν πει, μας είχαν πει ότι θα έρθει η συντέλεια του κόσμου, η NASA, ότι θα έρθει η καταστροφή. Πότε το είχε πει η NASA αυτό? Δεν το είχε πει η NASA αυτό. Κοιτάξτε, αυτά εμείς. Δεν έχει γίνει καμιά επίσημη έρευνα. Δεν έχει γίνει καμιά επίσημη επιστημονική ανακοίνωση από οποιοδήποτε κέντρο θα έρθει η συντέλεια του κόσμου. Γιατί στην συντέλεια του κόσμου μιλούσαν κάποιες θρησκευτικές ομάδες. Να πούμε εδώ τη σύγκληση μεταξύ επιστήμης και Αγίας Γραφής. Η επιστήμη λέει ότι η πιο ισχυρή θεωρία είναι ότι θα έχουμε θερμικό θάνατο. Ο Απόστολος Πέτρος σε μια επιστολή του λέει ότι θα έρθει η μέρα του Κυρίου, λέει, ως κλέπτης εν τη νυχτή, και λέει τότε ότι στοιχεία καυσούμενα λυθίζονται και η γη και τα ναυτή έργα κατακαίσεται και προσδοκούμε καινή γη με αλφαγιώτα και καινούς ουρανούς. Άρα τον τρόπο που θα γίνει το τέλος του κόσμου το συμφώνουν και οι δύο. Κατέληξε η επιστολή. Γνωρίζει μόνο ο Κύριος μας. Ορίστε. Το γνωρίζει μόνο ο Κύριος μας. Σίγουρα το γνωρίζει. Ναι, λέει ένα αλλά παράδειγμα. Όταν μιλάμε όμως για την Καινή μας Διαθήκη, την Αγία Γραφή, να πούμε έναν ορισμό για την θεοπνευστία της Αγίας Γραφής. Γιατί όταν μιλάμε για την Αγία Γραφή δεν μιλάμε για ένα βιβλίο οτιδήποτε. Είναι θεόπνευστος, δηλαδή έχει δύο συγγραφείς. Ο ένας συγγραφέας της είναι ο ίδιος ο Θεός. Και ο άνθρωπος, ας πούμε για το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ο Ματθαίος, ο Λουκάς, ο Ιωάννης, είναι τέσσερις ή ο Ισαΐας κλπ. Είναι τέσσερις συγγραφείς της Αγίας Γραφής της Καινής Διαθήκης. Όχι, μάνα μου. Πώς είναι? Έχουμε τα τέσσερα Ευαγγέλια, ναι. Η πράξη είναι του Λουκά, άρα τέσσερις. Έχουμε τον Απόστολο Παύλο που έχει γράψει 14 επιστολές, 5.
Και έχουμε και από τις 7 καθολικές 4 συγγραφείς. Πώς βγήκε? Πολλά. Ακούω και το σκηνοθέτη στη γραμμή, ο οποίος κάνει την εξής ερώτηση. Ναι. Οι ψυχές, από τηλεθεάτρια που τηλεφώνησε, ναι, λέει, οι ψυχές των πεθαμένων, οι οποίοι βρίσκονται στην ενδιάμεση κατάσταση, μπορούν να επικοινωνήσουν με τους ζωντανούς? Και επίσης έλαβα και ένα μήνυμα στον κινητό από την κυρία Ζακίν, τη γνωρίζεις, η οποία λέει πέθανε ο γιος της και λέει δεν τον έχει δει ποτέ όνειρο ζωντανό. Λέει. Ναι. Δεν τον έχει δει ποτέ όνειρο ζωντανό. Ο άντρας της λέει τον έχει δει, γιατί δεν μπορώ να το δω ζωντανό. Λοιπόν. Λέει, έχω ακούσει πολλές μανάδες όταν χάσουν τα παιδιά τους, δεν τα βλέπουν στον ύπνο τους και οι υπόλοιποι το βλέπουν. Γιατί? Ναι. Άρα η ερώτηση είναι αν οι... Διαφορετικό είναι. Ναι. Τώρα, οι ψυχές στη μέση κατάσταση που βρίσκονται έχουν μια επικοινωνία με εμάς εδώ πέρα. Ας πούμε, στην παραβολή που αναφέραμε προηγουμένως του πλουσίου του φτωχού Λαζάρου, όταν είδε ο πλούσιος ότι δεν μπορούσε να του δροσίσει τα χείλη του, λέει: στείλε τον Λάζαρο να πάει στο σπίτι μου. Έχω 5 αδελφούς, να διαμαρτυρηθεί σε αυτούς, να του πει τι έπαθα εγώ για να διορθωθούν. Άρα είχε έγνοια και ενδιαφέρον. Βέβαια, επειδή δεν ήταν σε κατάσταση δικαιοσύνης, δεν είχε και τον τρόπο να κάνει και τα σωστά αιτήματα, ας πούμε. Διότι, αν θυμάστε, είχε, του λέει ο Αβραάμ: έχουν τον Μεσσία και τους προφήτες, ακουσάτωσαν αυτό. Όχι, λέει. Αν αναστηθεί κάποιος από τους νεκρούς, τότε θα πιστέψουν. Και η απάντηση ήταν, εάν δεν ακούν τον Μωυσή και τους προφήτες, ούτε και αν κάποιος αναστηθεί. Άρα, αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι οι ψυχές εκεί που βρίσκονται έχουν κάποια επικοινωνία μαζί μας και μάλιστα οι δίκαιοι δια των προσευχών τους στον Θεό μας δίνουν και τη βοήθεια που θέλουμε. Γι' αυτόν τον λόγο και έλεγαν οι προτινοί, λέει, ο Θεός κλεί πόρτες, ανοί καμαρόπορτες. Ή ορφανά κάμνη, κακορίζει και αναφήνει. Δηλαδή έχει την έγνοια. Και μάλιστα πρέπει να ξέρουμε ότι οι άνθρωποι που έχουν φύγει από την παρούσα ζωή δεν μας εγκαταλείπουν. Προσεύχονται για μας. Τούτο που ρωτάει η κυρία Ζακή, πρέπει να τη βλέπει, πρέπει να έρχονται στο όνειρό μας. Αυτό που λέει η κυρία Άννα, δεν είναι απαραίτητο να δούμε τους πεθαμένους μας και αυτό που βλέπουν κάποιοι είναι έναν όνειρο. Τώρα θα μιλήσω ως επιστήμονας. Τα όνειρα είναι προϊόν των εικόνων που έχουμε μέσα στο υποσυνείδητο μας και μέσα στον εγκέφαλο μας. Κατά τη γνώμη μου, τα όνειρα δεν είναι τρόπος να επικοινωνήσουν οι πεθαμένοι μαζί μας ή ο Θεός μαζί μας. Εδώ συμφωνώ βέβαια. Ένα σημείο που συμφωνούμε είναι ότι τα όνειρα είναι προϊόν του υποσυνείδητου και προϊόν του εγκεφάλου και δεν έχει να κάνει. Ναι. Έχουμε το υποσυνείδητο με τη φαντασία μας, με προσλαμβάνουσες παραστάσεις που και έχουμε. Και είναι πολύ επικίνδυνο πιστεύουμε στα όνειρα. Γιατί κάποιοι άνθρωποι, συγγνώμη που σε διακόπτω πάλι, συγγνώμη για τους τηλεθεατές που το διακόπτω, γιατί κάποιοι άνθρωποι βλέπουν έναν όνειρο, ρωτούνται, ανοίγουν βιβλία να διαβάσουν τι σημαίνει το όνειρο, πάνε σε καφετσούδες να σου για το όνειρο και μπλέκονται και κινδυνεύουν. Θα ήθελα να πω τώρα στην κυρία Άννα, έτσι απαέρος, ότι για τον Μάριο δεν πρέπει να έχει καμία έγνοια. Ο Μάριος ήταν ένα μωρό 11 χρονών, νομίζω, που αρρώστησε με λευχαιμία. Είχα διαβάσει για λόγου σε μια εφημερίδα που είχε ένα ρεπορτάζ, λέει, ο Μάριος της υπομονής, που μεταξύ άλλων, σε μια όση του είχε μπει ο δημοσιογράφος, Μάρια του λέει, είναι ένα αδικία που φεύγεις τόσο μικρός. Λέει, όχι, εγώ δεν το θεωρώ αδικία. Νομίζω στη σημερινή την εφημερίδα που ήταν και πρέπει ο Μάριος ο Δημητρίου που έκαμε τόσο το ρεπορτάζ, αν θυμάμαι καλά. Δεν θυμάμαι ποιος που ήταν. Λέει, όχι, λέει, να με πάρει κοντά του ο Θεός και μάλιστα βλέπω και θετικά, λέει. Ο παπάς του που δεν ήταν Κύπριος, τώρα λέει, κατηχείται να βαφτιστεί κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, όταν τον εγνώρισα εγώ μαθητή μου στην πρώτη γυμνασίου στο Γεροσκήπου και μου έκανε ερωτήσεις που τα παιδιά της τρίτης λυκείου δεν τα έκανα. Σε κάποια στιγμή του λέω, ρε Μάριε, πέρσι πού ήσουν? Λαλή μου, ήμουν στη Λευκοσία, πάτερ. Γιατί, του λέω, θα σου πω μετά, λέει, με ασέση που γραφεί. Ναι, πάτερ, σε πώς είσαι, είμαι καλά τώρα, λέει. Βέβαια, λέει μου, ξέρεις, είμαστε φθινόπωρο. Θα πάω στο Άγιον Όρος, έταξε μια μάμα μου να πάω στο Άγιον Όρος και φρόντισε να μου δώσουν δικαιολογίες και δικαιολογητικών κλπ. Οπότε, εντάξει, πήγε στο Άγιον Όρος, επέστρεψε και μέσα στα Χριστούγεννα ασθένησε. Νομίζω μαζί που πήγαμε και τον είδαμε στο κρεβάτι, στο νοσοκομείο, ήταν έτσι ήταν πιο μικρός, διασωληνωμένο. Πότε πέθανε ο Μαριός, πρέπει το 92. Ναι. Εγώ και όταν με είδε, μου λέει, πάτερ, έχω ένα ευχάριστο νέο. Ο παπάς μου βαφτίστηκε προχτές
και παντρεύτηκε με τη μάμα μου. Έφυγε το παιδί αυτό τον επόμενο Σεπτέμβρη. Μάλιστα, στέλνει μας επιστολή από την Αγγλία, του Λονδίνου, και εμπειρούσε, να πούμε, και έφυγε από τη ζωή λέγοντας τρεις φορές δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός. Οπότε η μάμα του σίγουρη, γι' αυτό και είναι παρηγορημένη η κυρία Άννα, η Ζάκη, η απέτηση να το δει, όμως δεν είναι. Τα όνειρα δεν είναι. Τώρα, αυτό που λέει η Θέκλα, να το προσέξουμε για όψεως θεολογίας, να πούμε ότι δεν πρέπει να δίνουμε σημασία στα όνειρα. Ούτε να ψάχνουμε μπορεί να δούμε έναν όνειρο άλλο, το οποίο είναι φοβητσιάρικο. Μπορεί να δούμε έναν όνειρο το οποίο να έχει πονηρό περιεχόμενο. Τούτο δεν σημαίνει ότι φταίμε εμείς για εκείνον το όνειρο. Προκάλεσε τότε το συνείδητο μας, το πρωί που ξυπνούμε, νυφκούμαστε, θυκιώχνουμε και τα όνειρα και προχωρούμε. Κάποτε έχει σχέση, δεν δίνουμε σημασία έχει σχέση στα όνειρα. Με την προηγούμενη μέρα, η πολυποσία, η πολυφαγία φέρουν άσχημα όνειρα. Μπορεί να έχεις ακούσει κάτι, οτιδήποτε. Ναι. Αλλά την ώρα που κοιμόμαστε, ο εγκέφαλος μας κάνει διάφορες διεργασίες για να ξεκουραστούμε και για να ξανακάνει refresh το κομπιούτερ. Οπότε μπορεί και άσχητες πληροφορίες, πληροφορίες που δεν είναι χρήσιμες, που δεν μας χαρακτηρίζουν εμάς, να έρχονται στα όνειρα μας. Λαμβάνετε υπόψη τα όνειρα. Εγώ βλέπω κάτι βλακίες όνειρα ότι καθαρίζω ένα σπίτι και έχει πολλά δωμάτια. Πελάρες. Δεν σημαίνει ότι τα όνειρα δείχνουν ποιοι είμαστε. Η κυρία Άντρη στη γραμμή. Χαίρετε. Κυρία Άντρη, γεια σας. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι τον πάτερ, γιατί ήμουν 9 χρονών τότε και εφανίγε μου πάρα πολλά σκληρό. Εμένα ήταν η μητέρα μου έγκυος προς το τέλος της εγκυμοσυνιστής, ήταν 15 Αύγουστο, θυμούμαι. Ξύπνησε το πρωί, δεν ένιωθεν καλά το μωρό, δεν κινήτουν στην κοιλιά της, επισκέφτηκε το ιατρείο του γιατρού, ο οποίος απουσίαζε σε θάλασσα τη συγκεκριμένη ημέρα. Κάμαν της ultrasound, φάνηκε από το χτόσο ότι το μωρό ήταν εγκλωβισμένο στον αφάλιο λόρο και ζήτησε η μητέρα μου ότι δεν νιώθω καλά, θέλω να κάνω κρόμιν και θαρκίνη σαν παράσιο και μέρες της, να γεμίσω γιατί νιώθω ότι το μωρό και από ήταν υπερκίνητικό να σταμάτησε να κινείται τόσο. Και πέντε με φάσε τίποτε, φύγε και τη Δευτέρα. Είναι γιατί βαθιά τον προφανώς να φύγει τη θάλασσα να έρθει. Μέχρι τη Δευτέρα πεθάνε το μωρό πάνω της. Αλλά το τραγικό που θεωρήσα εγώ ήταν ότι εκτός του το τρομερό λάθος του γιατρού, και όταν το μωρό έβαλαν μέσα σε ένα λάκκο. Γιατί ήταν αβάφτιστο, να αρνούνταν να το κάνουν κηδεία. Ποιος είναι ο αμάρτωλος, δάμε, ο γιατρός που ένα φύγει τη θάλασσα ή γινόν το μωρό, ας πούμε, που ήταν έτοιμο να γεννηθεί, πέρασαν και τις μέρες του. Και ήταν πάρα πολλά εύκολη διαδικασία μέσα σε μια ώρα να γεννηθεί και να ζήσει. Εγώ τον πέντε ότι εγώ μπορώ να πάω έναν τόπο τώρα να βάλω ένα λουλούδι, να πούμε. Τον το πράγμα, πώς το αποδέχεται η Εκκλησία. Ναι, κοιτάξτε το θέμα του αβάφτιστου. Από τη στιγμή που δεν είναι μέλος της Εκκλησίας, δεν μπορεί να γίνει κανονική κηδεία. Τελευταία όμως η Ιερά Αρχιεπισκοπή μας έχει στείλει στους ιερείς στις ενορίες μία ευχή, μία ακολουθία που μπορούμε να διαβάσουμε για τα βάφτιστα, στην οποία παρακαλούμε τον Θεό να δεχτεί το μωρό εκείνο, όνομα δεν έχει κλπ, να παρηγορήσει τους γονείς κλπ. Τώρα, εάν ο Θεός σίγουρα γνωρίζει και ποιος είχε ευθύνη και ποιος δεν είχε ευθύνη, το μωρό δεν θα είναι σε μια κατάσταση που κάποιος θα πει στην κόλαση, να πούμε. Όχι. Ελπίζουμε ότι τα μωρά αυτά θα έχουν κάποια άνεση. Ρωτάνε και άλλοι τηλεθεατές να επαναλάβουμε το αν όσοι αυτοκτονούν κηδεύονται. Είπες ότι πλέον κηδεύονται. Μέχρι πρόσφατα δεν κηδεύονταν όμως. Μέχρι πρότινος δεν. Όμως, ναι, αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ας αυτοκτονούμε και να μας κηδεύσουν. Διότι το να γίνει. Για να αυτοκτονήσει ένας άνθρωπος πρέπει να έχει πολύ σοβαρά θέματα. Ναι. Δεν αυτοκτονεί ένας άνθρωπος έτσι στα καλά. Ναι, όμως κοίταξε να δεις. Πολλά σοβαρή. Το να ξέρει κάποιος όμως ότι το να αυτοκτονήσω θέτει τον εαυτό μου σε μια δύσκολη κατάσταση. Πρέπει να το ξέρει τον το πράγμα. Γιατί. Εάν υποτεθεί ότι. Εννοείς ότι άμα ξέρω ότι αν αυτοκτονήσω θα πω στην κόλαση, θα έχω φόβο ώστε να μην αυτοκτονήσω. Ναι. Άμα ο άνθρωπος είναι σε πλήρη απόγνωση και έχει πολύ βαριά μορφή κατάθλιψη, εν το συγκινήτων το πράγμα. Θα σου πει η κόλαση που ζω σε αυτήν τη ζωή είναι πολλά πιο σοβαρή που μένα. Ναι. Και να σου κάνω ακόμα μια ερώτηση εδώ, είναι που το γιατρό, το συγχωριανό μας, το Χρήστο, συγχωριανό της μαμάς μου, λέει το πρώτο του μήνυμα ήταν ο ποιος έχει τον ουρολόγο. Λέει ο Χρήστο τον Γρηγόρη.
Μάριο. Όποιο έχει καθαρά καρδία, δεν χρειάζεται να του περιγράψει αν υπάρχει ζωή μετά θάνατο, ζει τον παράδεισο εδώ, στην πράξη, όχι στα λόγια. Η πρώτη του ερώτηση, εντάξει, η εμπειρία σου, γιατρέ. Στο στρατό, λέει, την τελευταία σφαίρα, ο πραγματικό στρατιώτη τη φυλάει για να αυτοκτονήσει, για να μην λυγίσει και να μαρτυρήσει τα μυστικά τη πατρίδα σα. Συλληφθεί εδώ, τι λέει η Εκκλησία. Μάλιστα. Βέβαια, είναι σοβαρό το θέμα τη αυτοχειρία. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ο άνθρωπο που πιστεύει στο Θεό, που γνωρίζει τη μετάθανατο ζωή, ότι υπάρχει μετάθανατο ζωή, στην οποία ανάλογα με το πώς ζει και πώς φεύγει από αυτήν τη ζωή, θα απολαύσει τα αγαθά ή τα άλλα. Λοιπόν, θα μπορεί να κάνει την υπομονή του. Να θυμηθούμε στο μαρτύριο των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, που τους έβαλα σε μια παγωμένη λίμνη στη Σεβάστια του Πόντου, λέει, ψύχωνε ένα τον άλλο λέγοντας του ότι ο χειμών εδώ είναι δρυμής, αλλά θα είναι γλυκής ο παράδεισος που θα πάνε. Δηλαδή, το να σκέφτεσαι ότι να κάνω υπομονή για να μπορέσω να κερδίσω την αιώνια ζωή, είναι ένας λόγος να μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Και μάλιστα, λένε οι ειδικοί ότι η παρούσα ζωή σε σύγκριση με την αιώνια ζωή είναι μία σταγόνα, η παρούσα, ωκεανός ολόκληρος, η μέλουσα. Οπότε κάποιος σκέφτεται ότι αν είναι και κάποιες μέρες ακόμα ή κάποια χρόνια ακόμα, να μου δώσει δύναμη ο Θεός να αντέξω. Να πούμε και το άλλο, ότι ο Απόστολος Παύλος λέει είναι πιστός ο Θεός, ως ου και άσοι ημάς πειραστεί να υπεροδύναστε. Εμπιστευτείτε το Θεό. Δεν πρόκειται να μας αφήσει να πειραστούμε παραπάνω από ότι... Μάλιστα. Λέει ότι συντοπειρασμό θα δώσει γενέκαση. Άρα, εάν εμπιστεύουμε το Θεό, και όσο και αν είναι άσχημο αυτό που έχω, να ξέρω ότι αυτό που περνώ μπορώ να το διαχειριστώ με την πίστη και την υπομονή, λοιπόν, για να τα βγάλω. Υπάρχει πέρα ένα μήνυμα πολύ μεγάλο, δεν θα σου το διαβάσω, το οποίο αναφέρεται προφανώς σε κάποια προκλητικά πράγματα που γίνονται από κάποιους εκπροσώπους της Εκκλησίας, το οποίο λέει δεν έρχονται, δεν συνάδουν με αυτά που λες εσύ τώρα. Το ρώτησα τι εννοεί. Είναι η άποψη του, λέει, μιλάτε για την Εκκλησία, μιλάτε για την πίστη του, και όμως εμείς βλέπουμε χρήματα, επιχειρήσεις κλπ. Το δεύτερο μήνυμα λέει, με την ευλογία του Πάτερ, θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει μεταθάνατο ζωή για τα υπόλοιπα ζώα πέραν του ανθρώπου. Και επίσης, γιατί θεωρείται σωστό από την Εκκλησία να τρώμε ζώα, εφόσον η πρώτη εντολή λέει ουφωνεύσεις. Άρα ρωτά αν υπάρχει μεταθάνατο ζωή για τα ζώα. Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε. Πάλι να πάμε στην Παλαιά Διαθήκη, στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, που μας μιλά για τη δημιουργία του κόσμου. Αν διαβάσουμε εκεί το πρώτο κεφάλαιο, θα δούμε ότι ο Θεός είπε και γένετο. Είπε να γίνει φως, έγινε φως, είπε να γίνει στερεώμα κλπ. Μετά είπε να γεμίσει η θάλασσα με ψάρια, γέμισα, να γίνουν τα πετεινά, να γίνουν τα πτηνά, τα ερπετά, τα τετράποδα και γένοντο. Μετά λέει, είπε ο Θεός, ποιήσω με έναν άνθρωπο κατ' εικόνα η μετέρα. Άρα και άλλον καθομοίωση. Ο Θεός και άλλον τα ζώα. Τα ζώα, ο άλλον άνθρωπος και άλλον τα ζώα. Τα ζώα έγιναν με μια διαταγή του Θεού. Άρα για τους φιλόσοφους. Αφήστε με όμως να τελειώσω, κυρία Θέκλα, γιατί... Έχω και έναν ιερέα στη γραμμή που περιμένει. Ναι, αναλογπληρώσω, εντάξει. Συγγνώμη. Λοιπόν, για δε τον άνθρωπο είπε, ας κατάστρωσε σχέδιο. Στο δεύτερο κεφάλαιο όμως της Γενέσεως λέει, και έπλασε ο Θεός τον άνθρωπον χούν λαβών από τη γη και ενεφύσε στο πρόσωπο αυτού πνοή ζωή. Έκαμε δηλαδή τον άνθρωπο χωματένιον άγαλμα και εφύσισε στο πρόσωπο του πνοή ζωή. Και γίνεται ο άνθρωπο ψυχή δώσαν. Άρα ο άνθρωπο, εκτό από ύλη που έχουν και τα άλλα ζώα, έχει αυτήν την πνοή του Θεού. Το φύσιμα. Αυτό που πηγαίνει μετά στο Θεό όταν πεθαίνουμε. Άρα τα άλλα ζώα δεν προσδοκούν ανάσταση νεκρών, δεν έχουν ψυχή, άρα όταν σφάζουμε ζώα να φάμε δεν είμαστε δολοφόνοι, απλώς και στην Παλαιά Διαθήκη έτρωγαν ζώα κλπ. Τώρα δεν ξέρω, εντάξει, πέστε τώρα το λοιπόν, πάτερ ποιος είναι. Ο πάτερ Χριστόδουλος λέει είναι στη γραμμή για να τοποθετηθεί. Χαίρετε πάτερ, η ευχή σας, Χριστός Ανέστη. Να είστε καλά, Χριστός Ανέστη, η ευχή σου πάτερ. Του Κυρίου. Γνωρίζεστε? Όχι, δεν γνωριζόμαστε. Πού είστε πάτερ εσείς? Ορίστε. Πού υπηρετείτε? Πού υπηρετώ στο Αλευθρικό, ο Πάτερ Χριστόδουλος ο Μούγιας είμαι. Πέστε μας. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι, γιατί όπως θα θέσετε εκεί, μπορεί να μην κατάλαβα εγώ καλώς. Καταρχήν να ρωτήσω μια προσωπική ερώτηση στην κυρία Σέγκλα. Ναι, Πάτερ μου.
Γιατί ονομάζεις τον ιερέα συνέχεια μπαμπά, μπαμπά. Ενώ ο πατέρας μου. Όχι, καλά το, καλά το είναι συμπέρα. Ο πάτερ Ανδρέας Πετρίδης, ο πατέρας που με γέννησε. Είναι το κατακόσμιο πατέρας μου, αυτόν τον λέω παπά. Α, μάρκε, δεν είναι το από την αρχή και δεν μείνα περίεργο. Όχι, είναι ο πατέρας. Ναι. Βλέπετε που μοιάζουμε. Μοιάζουμε λίγο, ναι. Λοιπόν. Μείνετε που με φρόνιμη σήμερα. Που ήρθε ο παπάς μου. Το πρόσεξα αυτό για να είμαι ειλικρινή. Είμαι φρόνιμη, είναι ο παπάς μου. Δεν εκνευρίζεται σήμερα. Μπάτι περιπτώσει, θα κάνω. Η ερώτηση είναι και για τους δύο, ειδικά για τον πάτερ. Ανδρέα. Είναι γερωμένος, πατέρα Ανδρέας. Μιλώ σχετικά με τα όνειρα που είπετε ότι είναι όλα υποσυνείδητα. Θα διαφωνούσα λίγο, διότι στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη, βλέπουμε και όνειρα εξαιού. Ναι, πατέρα. Άρα δεν είναι όλα υποσυνείδητα, δηλαδή είναι ταπεινή μου άποψη. Όμως, αν είναι όντως έτσι, θα θέσω και τρία που μου συνέβηκαν εμένα προσωπικά. Έγραφα τον πατέρα μου να ξεψυχήσει στο νοσοκομείο. Τρία μερόνυχτα. Σαν τον έγλεπα, διάβαζα εγώ Αγία Γραφή, υποκοιμήθηκα. Την ώρα μου πρόκειται να πεθάνει, τον είδα στον ύπνο μου ότι με υποχαιρετούσε. Όταν ξύπνησα, ψυχομαχούσε, ήταν το τελευταίο του. Εντάξει, έφυγε. Έντυσαν και έφυγα ύστερα το πρωί στο σπίτι. Μόλις ξύπνησε η μητέρα μου, άρχισε να κλαίει. Τι κλαίει, μανά? Δηλαδή μου λέει πως ρίζεσαι με ο κύριος σου και πέχανε. Λέω αφού τώρα έφυγε από κοντά, ούτε μια χαρά, ήταν που πάχες. Όλοι πέχανε, λέει μου ψέματα, αφού ήταν και πως ρίζεσαι. Δεν έφτασε με να κλείσει το θέμα της Κοτσακαρίς, ήταν η αδερφή μου από άλλο σπίτι. Κλαμμένη. Δεν που κλαίσεις, κορέ, πέχανε ο κύριος μας, ρέλα δηλαδή. Εσείς δεν τους το είχατε πει, πάτερ, ότι πέθανε ο πατέρας σας, δεν τους το είπατε. Όχι, όχι. Ήταν η ώρα 3 το πρωί, βοήθεια από το νοσοκομείο, έντυσα το και επέστρεψα να κινηθώ και εγώ, δηλαδή μου να. Που ξέρετε, στην ομάδα μου είχε αυτό το φαινόμενο. Μετά ήταν η αδερφή μου που άλλο σπίτι που δεν πήρε σύγκραμενη, τι κλαίει σκόρη, είπε ένα κύριο να γιάζει. Δηλαδή, γιατί. Μήπως ήταν και διέστηση, πάτερ, όμως αυτό το πράγμα, δεν ήξερα, μας πει ο εσείς είστε θεολόγος ή είστε μόνον ιερέας. Εγώ είμαι απλώς η αρχιμαντήτηση. Είστε ιερέας, εντάξει, δεν είστε θεολόγος δηλαδή. Είναι θεολόγος ο πατέρα Ανδρέας γι' αυτό. Ναι, εντάξει. Θα πείτε κάτι άλλο το εκκλησιαστικό. Ναι. Ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Όταν αρρώστησα και μείνει στο νοσοκομείο σε εντατική με την καρδία, έφερα ξένον ιερέα στην γιο, ήταν ανεπόμενο να λειτουργήσει για 15-20 μέρες. Αφού εγώ δεν μπορούσα. Και λοιπόν, είδα έναν όνειρο, όπως λέτε, αν είναι υποσυνείδητο. Και ήρθαν κάποια άτομα πεθαμένα και μου λένε, παπά μου, γιατί δεν μας μνημονεύεις, στο όνειρο μου. Και λέω, μα το ξέρω, αφού είμαι άρρωστος, είμαι νοσοκομείο. Εμάς μνημονεύουν, δηλαδή. Εμείς θέλουμε να μας μνημονεύετε. Όταν εξέβηκα και ήρθα, έβαλα ο γιο μου επιγόντως και με πήρε, ήταν Κυριακή. Πήρε με εκκλησία σιγά σιγά και ρώτησα τον ιερέα, που το ξένο. Ο παπά μου λέει, μου έλεγε σαν πας στα χαρκιά σου, και όπως στάθηκε, σαν και μένει τα μίξα. Άρα δεν τους είχε μνημονεύσει. Δεν μνημόνευσε. Τα δίκτυα μας, πάτερ, που έχουμε πάτερ, μήπως όμως εσείς πρωτού κοιμηθείτε είχατε έγνοια ότι δεν τους εμνημονεύσα τους μακαρίτες κλπ. Όχι, 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 για να μην ειλικρινείς, έτσι έννοια με πιάνει, όσο ήταν άσερνα, δεν είχα τέτοια αυτή. Δεν είχα υπόψη μου τίποτε. Πώς εξηγούνται αυτά τα πράγματα? Ναι, πάτερ. Ας σου αποκαλύπτουν πράγματα τα οποία όντως έγιναν αληθινά, χωρίς να τα ξέρεις, χωρίς να τα έχεις υπόψη σου. Είναι όλα υποσυνείδητα, πώς γίνεται. Ναι. Αν θέλουμε να μιλήσουμε πρώτα για τα θέματα, πάτε, ευχαριστούμε που πήρατε. Σας ευχαριστούμε, πάτε, θα ακούσετε από τη τηλεόραση σας την απάντηση και έχουμε ακόμη μια επιστολή που να τη βάλουμε. Ναι. Για τα όνειρα τα οποία μας περιγράφει η Αγία Γραφή. Αυτά είναι όνειρα τα οποία έγιναν μέσα σε έναν μεγάλο χάσμα αιώνων, χιλιετηρίδων, σε 2-3 χιλιετηρίδες που γίνονται όλα αυτά. Στα οποία ο Θεός ήθελε να επέμβει με κάποιον τρόπο και να πει στους ανθρώπους κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Μπορεί να συμβεί κάποτε τούτο. Εάν όμως δώσουμε το μήνυμα στον κόσμο ότι ό,τι είδες, εψές, είναι πραγματικότης, τότε η ζημιά που θα πάθει ο κόσμος ήταν πολύ χειρότερη από το αν ήταν πραγματικό κάποτε ο Θεός και δεν το πήρε έτσι. Εάν δε κάποια από τα μηνύματα που μας δίνει, θέλει να μας δώσει ο Θεός κάποτε και έστω και μέσω των ονείρων, είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη, μπορεί να επαναληφθεί 2 και 3 φορές σε σημείο που ο δέχτης, ας πούμε, του ονείρου, να νιώσει ότι το πράγμα πρέπει να το λάβω υπόψη μου. Και προχωρεί. Να θυμηθούμε
την κλίση του, του προφήτη, του τελευταίου κριτή του Σαμουήλ. Λέει ήταν εκεί στο ναό του Σολομώντα μαζί με τον προφήτη Ηλί, τον κριτή Ηλί, και σε κάποια νύχτα λέει που σε κοιμόταν, όπως του λέει κάποιος Σαμουήλ, Σαμουήλ. Πήγε λέει και ξύπνησε τον Ηλί και του λέει φώναξες μου. Λέει όχι, νόμισες, συνέχισε να κοιμάσαι. Και δεύτερη φορά. Αυτό είναι από την Παλαιά Διαθήκη. Από την Παλαιά, ναι. Πάτερ, είναι στη γραμμή ο πάτερ ή έκλεισε? Έκλεισε. Να δούμε τη δεύτερη επιστολή για να προλάβουμε. Εντάξει. Και θα σε ξαναφέρουμε για... Φαίνεται ότι αρέσει στον κόσμο ο πάτερ Ανδρέας, να ξαναφέρουμε την επιστολή. Αγαπημένη μας Θέκλα, διερωτάμε τι πρέπει να κάνεις για να κατανοήσουν ακόμη και κάποιοι δικοί μας ανθρώποι ότι όχι, δεν πιστεύεις σε τίποτα που αφορά θρησκευτικές τελετές και τα συναφή. Να σε καλούν να συμμετέχεις ενώ γνωρίζουν πολύ καλά ότι εσύ έχεις μια άλλη αντίληψη στα της ζωής και του θανάτου. Και σε ό,τι συμμετείχες ήταν τα πολύ κατά ανάγκη ακριβώς μετά την απώλεια. Ω, ναι, θεωρούν πως έχεις θέμα, ότι δεν ξεπέρασες το χαμό της μάνας σου επειδή δεν πηγαίνεις στο νεκροταφείο. Κλείνει χρόνος, Θέκλα μου, που έφυγε η μητέρα μου από τη ζωή. Ήμουν πλάι της, όλη μου και όλη της τη ζωή, έως την τελευταία τη στιγμή. Ο αδελφός μου και η γυναίκα του είναι σφόδρα θρησκευόμενα άτομα, αν και οι δικοί μας γονείς δεν ήταν. Ο αδελφός μου κάθε λίγο προσπαθεί να με πείσει πως πρέπει να πάω στο νεκροταφείο. Για εμένα, η μητέρα μου έφυγε στις 21 Μαΐου, η μέρα της εορτής της, και υφίσταται κάπου στο σύμπαν, σαν ενέργεια. Ποιο το νόημα να τρέχει κάποιος στα νεκροταφεία ή στις εκκλησίες σε ένα μήνα που θα είναι ο χρόνος? Εγώ σέβομαι το δικό τους τρόπο σκέψης και πεποίθησης. Έχω φτάσει σε σημείο να ανησυχώ ότι αυτό που έχω ήδη ζητήσει, αποτέφρωση και χωρίς νεκρολογίες, εάν θα τηρηθεί. Θα μπορούσε κάποιος φυσικά να πει εάν έχεις φύγει από τη ζωή, γιατί ασχολείσαι τι θα κάνουν. Μα είναι ένας τρόπος σεβασμού. Δεν θα πω προς τον νεκρό και τις επιθυμίες του. Σεβασμός προς ό,τι μοιραστήκαμε όλη μας τη ζωή, σε αναμνήσεις των όμορφων και δύσκολων στιγμών της κοινής μας πορείας. Τον μόνο άνθρωπο που εμπιστεύομαι ότι θα κάνει σεβαστή την επιθυμία μου είναι η νύφη μου, η οποία αποδείχθηκε πραγματική αδελφή. Τα νύψια μου πιστεύω επίσης, μα είναι ακόμη μικρά για να είμαι απόλυτα σίγουρη. Όπως θα εμπιστευόμουν απόλυτα και τη μητέρα μου, 82 θα ήταν, η οποία έκανε πάντα σεβαστά τα πιστεύω και τις επιθυμίες μας και μας στήριζε στις επιλογές μας. Δεν θα ήθελα να τα χαλάσω με τον αδελφό μου στην προσπάθειά μου να αντιληφθεί. Αν και το πάει φυρί-φυρί με τη γενικότερη του καταπίεση, λες και είμαι 16, ενώ είμαι σχεδόν 60 και εκείνος μικρότερός μου κατά 2 χρόνια. Ανησυχεί? Ναι, μα άλλα τα λόγια και άλλα οι πράξεις. Αν ανησυχεί πραγματικά για μένα και την καλή μου ψυχική κατάσταση, να σεβαστεί την επιθυμία μου για το τι θα γίνει μετά το θάνατό μου, μιας και δεν έχω εγώ απογόνους. Είναι πολλά που ζητώ. Λοιπόν, άκουσες την επιστολή μου, πάτερ Ανδρέα. Λοιπόν, αυτή η κυρία, την οποία τη γνωρίζω μέσω διαδικτύου και παρακολουθεί καθημερινώς την εκπομπή μας. Και μάλιστα μπαίνει μέσα στο YouTube και ξαναβλέπει τις εκπομπές. Και είναι έτσι πολύ σκεπτόμενος άνθρωπος. Λέει ότι η ίδια της δεν πιστεύει σε θρησκευτικές τελετές και έχει δώσει, έχει πει την επιθυμία της, επειδή δεν έχει ήδη απογόνους, έχει πει την επιθυμία της στον αδερφό. Δεν ξέρω, η ακροάτρια τώρα αν τηλεθεατρία, ή αν άκουσε τα προηγούμενα που είπαμε και αν συνεχίζει να επιμένει ότι είναι θέμα θρησκευτικών τελετών αυτά που λέμε. Δεν έχουν καμία σχέση με θρησκευτικές τελετές. Μιλάμε για μια πραγματικότητα, ότι δηλαδή ο άνθρωπος είναι διφυής, αποτελείται από δύο φύσεις, την πνευματική και την υλική, έχει ψυχή, έχει και σώμα. Αυτά τώρα τα οποία υπάρχουν σε αυτήν τη ζωή δεν υπάρχουν έτσι από μόνα τους. Εδώ ερχόμαστε για να κερδίσουμε ή αν δεν προσέξουμε να χάσουμε την αιωνιότητα. Άρα λοιπόν, εάν κάποιος τα πιστεύει αυτά και ζει σύμφωνα με τούτα, πρέπει να ξέρει ότι στη μετάθανατο ζωή θα μπορέσω να απολαύσω τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού και να ζήσω στην αιωνιότητα και στη μακαριότητα. Αν ζητήσω
ας πούμε τώρα που ζω, να εξομολογηθώ, να εξομολογούμε, να ζω κοντά στο Θεό με μετάνοια κλπ. Και σημαίνει ότι βοηθώ τον εαυτό μου να κερδίσω την άλλη ζωή. Εάν όμως εγώ αδιαφορώ για τούτα, ότι θέλω να σκάμουν στην κηδεία μου. Ίδια με θάψουν με τελετές και λοιπά. Το ίδιο λέει και η ίδια, αλλά λέει, εγώ γιατί να σέβομαι τη δική σου, το ότι εσύ είσαι πιστός, είσαι θρήσκος και θέλεις αυτό το πράγμα. Εγώ τώρα προσπαθώ να βοηθήσω τη γυναίκα αυτή να αντιληφθεί ότι δικό της θέμα είναι αν μέχρι τέλους θα πιστεύεις εκείνα. Να το ξανασκεφτεί όμως. Είναι μόνο των παπάδων πράγματα. Ο Χριστός δεν είχε μπει ως τη θελειοπίσω μου ευθεία. Το είπε βέβαια, αλλά έδωσε και εξηγεί. Υποδεικνύει στον άνθρωπο κάποια πράγματα και μετά τον αφήνει. Τι σίγουρα, γίνεται εάν όλα... η γυναίκα αυτή στο τέλος μείνει έτσι μέχρι τέλους και αφήσει την επιθυμία να την κάψουν, δεν ξέρουμε αν θα εισαχθεί και στην Κύπρο μέχρι τότε τούτο. Που την Ελλάδα, που την Αθήνα, και εκκλησία, μάλιστα στην Ελλάδα, πα στη Βουλγαρία. Η Εκκλησία σέβεται την επιθυμία του τεθνεωτός. Λέει, εγώ δεν θέλω, δεν θέλω. Δεν θα τον κηδέψει. Λέει, εγώ δεν θέλω. Μα δεν θέλει δεν θα τον κηδέψει. Κηδεία, λέει, δεν θέμα. Θέλω κηδεία, θέλω να με, είναι δικό να με κάψει. Θέμα. Λέει, τη μάνα της, την οποία μέχρι την τελευταία στιγμή την εφρόντιζε και ήταν δίπλα της, επέθανε η μητέρα της. Λέει, εγώ δεν θέλω να πηγαίνω στα μνημόσυνα. Ο αδερφός με πιέζει να πηγαίνει. Είναι δικό της πρόβλημα. Δικό της πρόβλημα. Όμως, να πω και κάτι άλλο. Διότι είπαν ότι την έχασε τη μητέρα της. Αυτή η κοπέλα είναι 60 χρόνων, νομίζω. Είναι ελεύθερη και δεν έχει παιδιά. Και είναι 60 χρόνων. Η μητέρα της, αν ζούσε, θα ήταν 82, μας είπε. Θα έπρεπε να σκεφτεί λογικά. Γίνεται να ζω με τη μάνα μου. Βέβαια είναι κάτι, μια ανακρίβεια. Τι λες τώρα, είπε ότι έζησα με την μητέρα μου όσα χρόνια ήταν προηγουμένως. Όχι, λέει, όταν ήταν άρρωστη, ήταν μαζί της μέχρι το τέλος, δεν έζησε με τη μητέρα της. Όχι, δεν είπε αυτό το πράγμα. Για να δω την επιστολή. Δεν έζησε με τη μάνα της. Λέει ότι όταν ήταν άρρωστη, έμεινα μαζί της μέχρι το τέλος και τη στήριξα. Τώρα είναι λεπτό. Όχι, δεν έζησε με τη μητέρα της. Λέει, σεβασμός. Απλώς η κοπέλα, για λόγους που δεν τους γνωρίζουμε και δεν μας αφορούν, δεν έχει παιδιά και δεν έχει άντρα. Ναι, μπορεί ναι, να ήταν παντρεμένη και να χώρισε να ήταν άτεκνη. Δεν μας ενδιαφέρει. Καθόλου δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Θα κρίνουμε τον άλλον για παιδιά. Να συνειδητοποιήσει αυτή η κοπέλα ότι από τη στιγμή που η μητέρα της ήταν άρρωστη, είχε και μία ηλικία, σίγουρα η μητέρα της 20 και χρόνια περισσότερα από αυτή, ήταν μια φυσική κατάληξη του να πεθάνει. Ο χριστιανός πρέπει, ο άνθρωπος πρέπει να το πάρει απόφαση ότι δεν ήταν δική μου επιθυμία ή της μητέρας μου επιθυμία να φύγει, αλλά έφυγε. Διότι δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην πεθάνει ποτέ του. Έφυγε η μητέρα μου. Με συμφέρει εμένα να κάθομαι συνέχεια και να αναπολώ το πώς διαζήσαμε κλπ. Δεν είναι και η κοπέλα που έστειλε την πρώτη επιστολή αυτή, είναι άλλη κυρία. Ναι. Εσύ είναι την πρώτη επιστολή που θυμάσαι, είναι άλλη κυρία. Ναι. Αυτό που θέλει να τονίσει ήταν όταν ήταν η μάνα μου εν ζωή, εγώ μου δίπλα της μέχρι την τελευταία στιγμή που ήταν άρρωστη. Πολύ και καλά, τώρα καλά. Πιστεύω ότι η μάνα μου υπάρχει υπό μορφήν ενέργειας. Ναι. Εσύ η Εκκλησία λέει υπάρχει σε έναν ενδιάμεσο στάδιο και δεν με εκφράζει τον Απόστολο Μνημόσιο. Να μην με πιέζει λοιπόν, ο Απόστολο Μνημόσιο. Σεβαστόν, σεβαστή πάντως επιθυμία. Πάντως εμάς ο πατέρας μου που είναι ιερέας δεν μας πιέζει να πηγαίνουμε στην Εκκλησία ή στα Μνημόσιο. Ας όμως κάνει και κάποιες άλλες σκέψεις. Λοιπόν, μήπως... έχω ακόμα μία τηλεθεάτρια η οποία γράφει τώρα. Θα ήθελα να εκφράσω μια άποψη. Πιστεύω πως δεν έχει θέση η άποψη της Εκκλησίας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δεν χρειάζεται να εκπροσωπείται η Εκκλησία σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Ας παραμείνει μια εκπομπή ψυχολογίας που εδράζεται στην επιστήμη. Αρκετή εξουσία έχει η Εκκλησία. Δεν χρειάζεται πάντοτε να πάρει σφρίς τα πάντα με τη ρητορική της. Αυτή είναι η άποψη μιας τηλεθεάτριας. Εντάξει. Μια άλλη τηλεθεάτρια γράφει. Πού το έχασα το. Λέει τι γίνεται με τους παιδόφιλους, τους παιδεραστές. Αυτοί που σκοτώνουν παιδιά κλπ. Αν την τελευταία ώρα πριν να πεθάνει πει δόξα τω Θεώ να συγχωρεθεί λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο με εκείνους που δεν ήταν αυτό το πράγμα. Είναι τόσο εύκολο να πει την τελευταία στιγμή το «Ο δόξα τω Θεώ, μνήστη μου Κύριε». Δεν είναι τόσο εύκολο να το πει. Εάν όμως ένας εγκληματίας στο τέλος μετανοήσει, σίγουρα θα συγχωρεθεί. Χωρίς να σημαίνει ότι σκοτώνεται, αδικείται και θα μετανοήσει στο τέλος. Διότι η Αγία Γραφή λέει «Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας». Τώρα που ακούεις, πιστεύεις και καταλαβαίνεις ότι πρέπει να μετανοήσεις, τώρα να μετανοήσεις. Όχι να πεις «Α, ωραία είναι, αλλά ακόμα είμαι 60 χρονών, που να πάω στα 90, τότε να μετανοήσω». Γιατί σίγουρα δεν θα το επιτυχείς. Λοιπόν, τούτο. Εγώ θέλω να πω, ως Θέκλα Πετρίδου, που η εκπομπή δική μου, εντάξει, επειδή λέτε διακόπτω το φιλοξενούμενο, διακόπτω το άλλο, να μιλήσω και λίγο εγώ.
δεν είναι όλοι οι τηλεθεατές με τις ίδιες απόψεις. Δεν είναι όλοι οι τηλεθεατές θρήσκοι. Δεν είναι όλοι οι τηλεθεατές αγνωστικιστές. Δεν είναι όλοι οι τηλεθεατές άθεοι. Ο καθένας έχει τις δικές του απόψεις. Η εκπομπή είναι μεν εκπομπή την οποία παρουσιάζει μια ψυχολόγος και έχει περισσότερο θέματα ψυχολογίας. Όμως, επειδή μεγάλο μέρος του γενικού πληθυσμού στη χώρα που ζούμε, αλλά και στην Ελλάδα που ακούγεται η εκπομπή, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι θρήσκοι, οι οποίοι συμμετέχουν στην Εκκλησία, την Χριστιανική, την Ορθόδοξη, που έχει η δική μας χώρα, είμαστε Χριστιανοί Ορθόδοξοι και οι Έλληνες και οι Κυπροί, δεν μπορώ να πω όχι όταν ο κόσμος λέει «Φέρε τον πατέρα σου που είναι θεολόγος και ιερέας στο να πει την άποψη του». Είναι η δεύτερη εκπομπή στην οποία ήρθε. Είναι ο δεύτερος μήνας που κάνουμε εκπομπές. Μια φορά τον μήνα, αν ακουστεί και η εκπομπή της Εκκλησίας που κάποιοι άλλοι λένε, τώρα ήρθε πήρε μια συμπαθήτρια μου λέει «Να πείτε στη Θέκλα ότι βλέπω όλες τις εκπομπές της και με αρέσουν πάρα πολύ, αλλά η καλύτερη είναι η σημερινή». Ο καθένας έχει τις απόψεις του. Η οποία φιλόλογος η κοπέλα. Φιλόλογος η κοπέλα, εντάξει. Έχει και φιλόλογους, έχει και χημικούς, έχει και φυσικούς, έχει και γιατρούς που είναι θρήσκοι. Έχει και επιστήμονες που δεν είναι. Πάμε σε διάλειμμα και θα τα πούμε στην επιστροφή. Όλες οι απόψεις είναι σεβαστές. Εγώ σέβομαι όλες τις απόψεις. Λοιπόν, είναι ο κόσμος στέλνει συνέχεια μηνύματα, τηλέφωνα. Θα σε αφήσουμε να μιλήσεις, εντάξει. Και για αυτούς που λέτε ότι θα μπορούσαμε να φέρουμε και την αντίθετη άποψη, είναι μόνο μια μισή ώρα που μπορούμε να έχουμε μόνο έναν καλεσμένο. Σήμερα λείπει ο Πέτρος μας γιατί είναι σε διακοπές προγραμματισμένες, γι' αυτό θα μπορούσε σήμερα να έχουμε άλλη καρέκλα, αλλά δεν φτάνει μια μισή ώρα ούτε να δούμε το θέμα από τη μια πλευρά. Όμως, επειδή είμαστε στην καθημερινή εκπομπή, θα έχουμε πολλές ευκαιρίες και στο μέλλον να δούμε τις αντίθετες απόψεις. Εγώ προσκαλώ και ανθρώπους με αντίθετες απόψεις να επικοινωνήσουν μαζί μου για να έρθουν να πούν την άποψή τους. Η αλήθεια δεν έχει αφοβηθεί κανέναν. Δηλαδή, αν λέγεται κάτι το οποίο εμείς διαφωνούμε, δεν σημαίνει ότι επειδή λέγεται, αν η δική μας είναι η αλήθεια, θα αλλάξει. Πάτερ μου. Σίγουρα. Σίγουρα. Έχεις 2,5 λεπτά για να κρίσεις. Είναι ευλογημένος ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει. Γιατί πιστεύω σημαίνει εμπιστεύομαι πρώτα απ' όλα την ύπαρξη του Θεού, την παρουσία του Θεού στη ζωή μου. Ο οποίος Θεός τι είναι για μένα, για όλους μας. Είναι ο Φιλόστοργος Πατέρας, ο οποίος για χάρη μας εθυσίασε τον γιο του. Ο Φιλόστοργος Πατέρας όμως, πάλι σε διακόπτω και μου λένε, ο Φιλόστοργος Πατέρας γιατί έφτιαξε την κόλαση. Λοιπόν, σε άλλη εκπομπή πρέπει να μιλήσουμε για την κόλαση και τον παράδεισο, γιατί δεν είπαμε τίποτε τώρα. Οι εικόνες που κυκλοφορούν για την κόλαση δεν είναι η πραγματικότητα. Είναι καλά. Άρα δεσμευόμαστε τώρα ότι στο μέλλον θα κάνουμε μια εκπομπή που θα μιλήσουμε χωρίς επιστολή, να μιλήσουμε καθαρά κόλαση και παράδεισο, τι λέει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι πατέρας τουργικός, γνιάζεται για μας, για χάρη μας θυσίασε τον μονογενή του Υιόν, ο οποίος πέθανε και αναστήθηκε για να μας δώσει αυτή τη δυνατότητα. Για τους τηλεθεατές που μπορεί να ασχολούνται με την Αγία Γραφή, αν διαβάσουν το 15ο κεφάλαιο της 1ης προς Κορινθίους επιστολής, εκεί θα δουν τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου περί της Αναστάσεως. Και δεν είπαμε ακόμα για τη μετά θάνατος ζωή κλπ. Δηλαδή για την Ανάσταση των νεκρών και ούτω καθεξής. Επειδή τώρα ακούσαμε κάποιες απόψεις ότι τι σχέση έχει η Εκκλησία με την επιστήμη κλπ. Θα ήθελα να ενημερώσω το ακροατήριο, τους ανθρώπους που μας ακούν, για μια ομιλία. Έχω μόνο 30 δευτερόλεπτα. Ναι. Πότε θα είναι η ομιλία? Για μια ομιλία την ερχόμενη Παρασκευή. Τι ώρα? Στις 7 η ώρα, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Αποστόλου Παύλου. Στην Εκκλησία του Αποστόλου Παύλου και Βαρνάβα στην Παφ. Ομιλία από έναν αρχιμαντρίτη Κύπριον, ο οποίος δρά όμως στη Φλόρινα, ο οποίος είναι φυσικός στη σπουδή, με τίτλο «Η παρουσία του Θεού στο διάστημα». Είναι ο πατήρ Επιφάνιος Χατζηγιάνκου, ο οποίος έχει κάνει 100 ομιλίες, αναλύοντας το πιστεύω, εκ των οποίων οι πρώτες που αναλύει
το ποιητή ουρανού και γης κλπ. Άρα την Παρασκευή μου μας έρχεται η ώρα 7 στην Εκκλησία του Αποστόλου Παύλου. Αύριο είναι εργατική Πρωτομαγιά, δεν έχουμε εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παπά, που ήρθες και από εμάς και από όλον τον κόσμο. Και την Πέμπτη, την Τετάρτη, έχουμε στο στάδιο τον Δημήτρη Γκαλέργη, στο στούντιο, και μιλάμε για τις πεθερές από την κόλαση, την Τετάρτη. Και τον Πέτρο μας θα έχουμε εδώ. Χορηγεί η Maurice Ecoset. Maurice Ecoset. Μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα.